κορχού πιπεροκαψούριδες, ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήρι και αθλητήρες καμ του δόθε. Πάμε και σήμερα για δύο ράδιο ψυχοθεραπεία και όντι ψυχοπλακωτισμό λέμε. Έλατε και σήμερα στην παρέα μας, έλατε να κάνουμε κλειστή τύπλα στεναχώρια, να περάσουμε την παρακάτω τα πόδια της μελαγχολίας, να κάνουμε ένα ζιγζακ, να ρίξουμε τον αντίπαλο στις διαφημιστικές πινακίδες και γενικότερα να φτιάξουμε την όποια χαλασμένη διάθεση. Καλό Σαββατοκύριακο. Άσχετο, αλλά ωραίο δεν είναι αυτό. Τι καλό καλοκαίρι. Όχι πλαστικά. Όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές. Κι ως ο πελαργός, ε. Τι ωραία πράγματα, ρε παιδί μου. Τι ωραία. Ελάτε, ελάτε σου μουσάκια μου, ελάτε και σήμερα. Ελάτε στην παρέα μας, παλιοί και καινούργοι. Φρέσκοι, αλλά και παλαιούρες. Έλατε εδώ στην παρέα μας, διότι έχουμε και σήμερα πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Άλλα θα πούμε από αυτά που ετοιμάσαμε, αυτά είναι γνωστό. Εδώ και περίπου δύο δεκαετίες που ασπρίσαν τα μαλλιά μας. Ασπρίσαν τα μαλλιά μας, φίλε. Είμαι κατά της βαφής πάντως, να ξέρεις. Εντάξει, ρε φίλε, οκ. Okay. Αλλά ρε παιδί μου, εντάξει, αυτό είναι στον άνθρωπο, τον καθένα. Μου λέει άνθρωπος που τον έκραζα αγρίως. Πρόσφατα. Που βασικά έκραζε αυτούς που βάφουν τα μαλλιά. Οι βαψομαλιάδες, οι έτσι, την αυτά, τα κομμωδινή, ρόμπες, αλλιώς, αλλιώτικα. Και είχα καιρό να τον δω. Τον βλέπω προχθές και έχει, φίλε, της βελανιδιάς το σκούρο. Με το που με βλέπει, χαμηλώνει το βλέμμα, είναι το βλέμμα της ενοχής. Αυτό που μόνο φίλος με φίλο, γιατί η γυναίκα, φίλε, μπορεί να την κρύψει την ενοχή, δεν υπάρχει περίπτωση. Σε πουλάει, σε αγοράζει, φίλε, με οψιόν αγοράς. Και όχι δανεικό για 6 μήνες, κανονικά τριετές συμβόλαιο κλειστό. Με ρήτρες, με αυτά τα πάντα. Χαμηλωμένο βλέμμα. Γιώργο. Γιώργο, τι έγινε, ρε Γιώργο. Καλά, ρε φίλε, να ήθελα να σου πω, ξέρεις, πες μου, τι γίνεται με την παοκάρα, αυτά έτσι αλλιώς. Ζητήσαμε διάφορα, ρε παιδί μου, το να τ' άλλο, αυτά έτσι αλλιώς. Καμία αναφορά εγώ. Εδώ μεταξύ τον κοιτάω συνέχεια, δεν μπορώ, μέχρι προχθές. Είσαι να πούμε σαν και εμένα, τα μισά γκρίζα, τα μισά μαύρα, αυτά κτλ. Αγροτάφους, έτσι φαβορίτες. Και τώρα ξαφνικά έρχεσαι, φίλε, πιο σκούρα και από του Michael Wall, τα μαλλιά σου. Πού πας, ρε φίλε, πού πας. Έχω, λέει, να σου πω δικαιολογία. Λέω, δικαιολογία για τι πράγμα. Λέει, δεν πρόσεξε κάτι. Λέω, αδυνάτησες. Τρέλα, πουλάμε κι εμείς. Τρέλα, πουλάμε, φίλε, σε τιμές ευκαιρίας. Αδυνάτησες. Όχι, ρε, δεν πρόσεξε κάτι άλλο. Για δες λίγο, λέει. Α, του λέω, κουρεύτηκες. Ακόμα πιο χοντρό, δηλαδή. Εστιάζει την περιοχή του μαλλιού και του κάνει καβαλέ. Λέει, όχι, ρε, δεν πρόσεξε καμιά αλλαγή. Λέει, δες, αφού. Εγώ περίμενα, λέει, να με κράξει. Λέει, μόλις με δεις. Τι να δω, ρε, παιδί μου, λέω. Δεν με βοηθάς. Το μαλλί. Λέω, τι, πώς. Έβαψε το μαλλί. Λέει, ναι. Φίλε, λέω, άμα δεν μου το έλεγες. Δεν θα το προσχεά. Άντεργα, μπίπιπ. Έλα, ρε, μου λέει, με δουλεύεις. Λέω, τι να σε δουλεύω, λέω. Μέχρι προχθές είναι ένα παιδί. Ωραίος, όριμος αυτά. Άρεσε, άλλοι πάνε και τα βάφουν γκρίζα. Και εσύ πήγες γιατί τα έβαψες. Ομοδινή. Λέει, ξέρεις γιατί τα έβαψα. Πιο άσπρος από μένα, βέβαια. Πήγα, λέει, να πάρω, λέει, το παιδί από το παιδικό σταθμό. Πήρα το παιδί γιατί συνήθως πηγαίνει η γυναίκα. Και τη είπαν την άλλη μέρα, λέει, τη είπαν, θα έρθει πάλι να σε πάρει ο παππού σου. Να, γι' αυτό, μου λέει, γι' αυτό. Άφησε αμαρτιών. Αθώος τον κατηγορούμενος! Αθώος! Μου λέει, σκέφτεσαι και εσύ. Άντε, ρε, φού από εδώ, φύγε από εδώ. Επειδή είσαι αθώος, δεν υπάρχει περίπτωση. Ας πούνε ότι ήρθε ο παππού. Αυτό, ναι, αυτό είναι ο παππού που έρχεται και με παίρνει. Δεν την νέο παππού έχω. Λέω, γι' αυτό, υπέκυψε. Πρόσεξε, λέω, αν είναι, λέω, η γυναίκα σου από πίσω. Και έχει φάει, λέω, ένα bullying ψυχολογικό, συζυγικό για τη βαφή κτλ. Αν νομίζει ότι το μαύρο μαλλί, το κομμωδινή, θα σε κάνει στι ερωτικέ σου περιπτύξει να είσαι πιο θαλερό, να τα αποκριθεί με περισσότερη θέρμη, όχι μόνο θέρμη, αλλά και μπαχτσέ και άλλε περιοχέ. Τότε λέω, πλανά σε πλάνικ τραν. Αν νομίζει ότι βάφοντα το μαλλί. Ναι, λέει, αλλά άσπρα μαλλιά, λέει, στην κεφαλή, κακά μαντάτα, λέει, στην. Αλήθεια, ρε φίλε. Το μαλλί βαμπάκι φαρμάκι, γιατί δεν το λες. Και εσύ πας, λέω, ανάλογα με τις παροιμίες. Τέλος πάντων, ήθελα να το αφιερώσω το πρώτο πεντάλεπτο. Ξέρω ότι ακούει, πολύ αγαπημένος φίλος. Να χαίρεσαι το παιδάκι σου και έχεις άφεση να ξέρεις από τσάτς. Έτσι είναι, φίλοι, συγχωρούνε. Και να ξέρεις, εγώ δεν πρόσεξα τίποτα. Νόμιζα ότι αδυνάτησες μόνο. Αυτά. Θέλω να πω μετά τη χθεσινή, σήμερα θα σας το πω. Χθες είχαμε τον Μπολ δίπλα για τον Εμετό. Περάσαμε μια τροφική δηλητηρίαση όλη δική μας. Θέλω να πω αυτό που μου είπε χθες ο Τύρης. Φίλε,
με δύο-τρεις ακόμα γαστρεντερίτιδες, με δύο-τρεις δηλητηριάσεις θα γίνεις ζωγραφιστό κουκλάκι. Ζυγίστηκα σήμερα το πρωί, φίλε με βλέπεις, πρόσεξε. Φίλε, είμαι με δύο μέρες γαστρεντερίτιδα, τι είναι αυτό, τέλος πάντων τροφική δηλητηρία, τι είναι, φίλε, είμαι μείον 3 κιλά. Δηλαδή, όποιος μπίπιπ βρει σε χάπι τη γαστρεντερίτιδα, δηλαδή όποιος τη βρει ρε παιδί μου σε χάπι, να λες κύριε. Αυτό. Θα παραγγέλνεις κάθε εβδομάδα αυτό που έφαγες για να πάθεις την τροφική δηλητηρίαση και είσαι τελειωμένο. Ούτε, ούτε δίαιτα, ούτε γυμναστική, ούτε τίποτα. Τρως κανονικά, απλά φίλε, υπάρχει ένα θέμα. Χθες δηλαδή εκπομπή, αν είχαμε κάμερα, ήταν πολύ ωραίο το Σαντανέ με τον Πολάκη δίπλα. Με τον Πολάκη. Αδερφέ, βάλε λίγο ένα τραγουδάκι για να ανεβάσω το βιντεάκι που κάναμε τώρα με το ξεκίνημα. Έλα αγόρι μου, κάνε μου, δώσε μου μία γέφυρα, όχι για το δόντι. Κάνε λίγο ό,τι γουστάρεις εσύ αγόρι μου, κάνε το σαματάφου, ξέρω ότι είσαι γρήγορο. Λοιπόν, ομάδα, αθλητήριος, γράψτε κάτι σχετικά με το βίντεο. Τρία γράμματα σας γράφω μόνο. Ζου, μου, σου. Και έφυγε δημοσίευση. Έλα ρε βίπι που γαμώ την τεχνολογία μου μέσα. Α, τι μου βγάζει ποσοστό, 0,0 λέει. Αλυσίδα. Σήμερα έχει Παρασκευή, λέει, στην ατμόσφαιρα. Χωρίς να είναι Παρασκευή. Χωρίς, ένα μυστήριο πράγμα. Δεν ξέρω τι. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού. Θυμάστε πέρυσι τέτοια εποχή τι είχε γίνει. Σπάσαν όλοι οι σωλήνες. Όπου υπήρχε σωλήνα, έσπασε. Πέρσι λοιπόν ήταν η χρονιά, τέτοια εποχή. Ήταν η μέρα, η παγκόσμια μέρα του υδραυλικού. Ξέρω υδραυλικούς που βγάλανε όλη τη χρονιά πέρσι, φίλους και όχι μόνο. Ήταν τα πιο δυσέβρετα άτομα. Πιο εύκολα έβρισκες τον πρωθυπουργό. Πιο εύκολα έβρισκες τον Ιβά Σαββίδη, να το πω έτσι, παρά υδραυλικό για το σπίτι. Με ραντεβού και αυτά, με βίσμα έβαζες, βισματονόσουνα. Και έλεγα και πέρσι, πήγαινε η κοπέλα τον νεαρό αραβωνιαστικό στο σπίτι για να γνωρίσει τον μπαμπά. Έλα παιδί μου, γεια σας κύριε Χατζηγραβατίδη. Θα ήθελα, επειδή είμαι παραδοσιακός τύπος, να ζητήσω το χέρι της κόρης σας. Την αγαπώ, θέλω να ζήσουμε μαζί, θα την κάνω ευτυχισμένη. Μπράβο παιδί μου, καταρχήν τι ομάδα είσαι. Ας το προσπεράσω αυτό το chapter γιατί θέλω να πάω παρακάτω. Πες μου λίγο παιδί μου, με τι ασχολείσαι. Γιατρός είμαι. Γιατρός, εντάξει, οκ, άσε με. Θα το σκεφτώ. Γιατρό κι εσύ. Τέλος πάντων. Έλα παιδί μου, λέει στη μεσαία. Γιατί έχει και μεσαία κόρη. Έλα εσύ, έλα, έλα, μεσαία. Έλα, έλα θεοπίστη. Για παίρνα. Για πες παιδί μου, μπαμπά έφερα τον αραβωνιαστικό. Α, για να σε δώσω ένα παιδί μου. Γεια σας κύριε Χατζηγραβατίδη. Γεια σου παιδί μου. Εσύ. Εγώ κύριε είμαι δικηγόρος. Δικηγόρος. Τι να πω, με σπουδές με αυτά. Δικηγόρος, τι κάνουν, πού πάνε τα παιδιά μου, τι κάνετε βρε. Βρε τι σας έχω πει, τι σας είχα πει βρε. Φυγέτε από εδώ, φυγέτε. Φυγέτε προστακτικοί, φεύγουν και οι δύο. Έλα περάσει μικρή. Γεια σου πατέρα. Καλό στο μικρό, καλό στη σπίθα, καλό στην κολοφωτιά. Καλό στο παοξάκι. Πατέρα, από εδώ είναι ο Γιάννης. Έλα Γιάννη. Γιάννη, τι διακάνεις. Καταρχήν με πάω, κύριε Χατζηβραντίδη. Σωρός! Μπαίνεις κατευθείαν με φορά. Τι διακάνεις, παιδί μου, είμαι υδραυλικός. Να το κάνουμε λίγο γρήγορο γιατί έχω κατοικισμένες δουλειές. Αγόρι μου! Λεβέντη μου! Σου στρώνω τα κόκκινα τα χαλιά! Έτσι, βρε! Δεν ξεστραγωθήκατε, βρε! Πήγατε να πάρετε, βρε, τους μορφωμένους, βρε! Να, βρε! Να, βρε! Αγόρι μου, πόσα βγάζεις σήμερα? Σήμερα έβγαλα 2.000 ευρώ. Και άμα μου μιλήσετε κι άλλο λίγο ακόμα, θα το χάσω το 500 που με περιμένει. Έτσι ήταν η κατάσταση πέρσι. Και γενικά μην νομίζετε. Γενικά μην νομίζετε, κάπως έτσι είναι η κατάσταση. Ανοίξαμε το μπλιμπλίκι μας. Ανοίξαμε το μπλιμπλίκι μας. Γεια σου Παράσχο! Ανεβάσαμε στην ομάδα φίλε βιντεάκι. Θα το κάνουμε αυτό πιο συχνά, τον γουστάρω. Και σου ξουμούξου και τον Ατάλο, ξέρω εγώ, να πούμε ξέρω εγώ. Πού ανέβηκε αυτό αλήθεια? Ανέβηκε κάπου? Υπάρχει περίπτωση. Πρόσφατη δραστηριότητα λέει. Πρόσφατη δραστηριότητα. Πιέμε ένα καφέ. Ήρθαμε αυτά. Χθες. Πολύ γέλιο αυτό. Χθες λοιπόν. Με το τσιλιπιπί να παραμονεύει. Με την επίσκεψη για εμετό να δίνει 1-0-5. Χαίρομαι που δεν καταλάβατε τίποτα. Γιατί δεν καταλάβατε. Πείτε αλήθεια. Πείτε αλήθεια. Με κάτι πυρετούς, με κάτι αυτά. Θέλω να ευχαριστήσω δημόσια το Σωτήρι.
Γιατί χθες του είπα, φίλε, στήριξε γιατί μπορεί να πέσω κάτω την ώρα της εκπομπής. Να ξέρεις, είμαστε σε μια νιρβάνα. Τον έβλεπε το μεταξύ με γαλανά μάτια, με ξανθά μαλλιά. Να έλεγα μπράβο ρε, μπράβο ρε στο λίμπερο που μου έφερε τη δούξα νομικού να μου κάνει χοληψία. Και έλεγα Δούκισα, βάλε λίγο. Μου λέει γιατί με λες Δούκισα. Δούκισα, γιατί έγινε τόσο βαριά η φωνή σου. Είναι η παρεστής του πυρετού. Μεγάλες στιγμές. Μεγάλες στιγμές ζούμε. Ζούμου σου, κάντε το πράξη. Με τι ασχολούμαστε εδώ και ώρες. Ανυπερθέτως με το μολέδο. Επειδή εδώ ξέρετε τα λέμε όλα. Δεν έχουμε κανένα ζήτημα, καμία δέσμευση, καμία γραμμή, καμία τεθλασμένη. Θα πω αυτό που σκέφτομαι και πάλι. Εγώ τον παίχτη τον θέλω. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Τον παίχτη τον θέλω. Όμως υπάρχει ένα αλλά. Ο παίχτης από ό,τι φαίνεται έρχεται δανεικός για 6 μήνες. Και σε αυτούς τους 6 μήνες προσδοκά η διοίκηση, αυτό είναι το πλάνο, να φάει την ένεση του ΠΑΟΚ, να φάει την καψούρα, να δεθεί με την ομάδα, να γουστάρει το περιβάλλον, να γλυκαθεί από τα πολλά λεφτά, να του αρέσει που θα πάρει το πρωτάθλημα και το κύπελο, να τρελαθεί με την ατμόσφαιρα της Τούμπας, με την πόλη, με τους φίλους του κτλ. Και κάποια στιγμή, εκεί γύρω στο Μάιο, να πει παιδιά, μιλήστε με την Ιντερνασιονάλ, γιατί εκεί ανήκει ο παίκτης πλέον από 1η Ιουλίου. Έσπευσε να το ανακοινώσει η Ιντερνασιονάλ. Πώς εμένα δεν μου βγαίνει από το μυαλό ότι υπάρχει και ελληνική ομάδα πίσω από όλο αυτό το ντοβαντούρι. Σας το λέω έτσι πραγματικά όπως μου έρχεται. Δεν έχω καμία απολύτως. Η πληροφορία μου δεν είναι ούτε καν από ιαματική πηγή. Τίποτα. Δεν ξέρω καμία πηγή που λένε. Έχω εγώ ένα. Δεν έχω κανέναν. Τίποτα. Κουτουρού είναι. Μου έρχεται σαν επιφύτηση. Έχει ένα περιστέρι και. Τι. Το περιστέρι. Τα περιστέρια δεν είναι πολύ επιθετικά. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο stand-up comedy που φυσφίζει, λέγεται αυτό. Τα περιστέρια που. Κάνω μια μικρή παρένθεση γιατί βγήκα και πάλι στο χωματόδρομο. Σε λευκό αυτοκίνητο. Μαύρη κουτσουλιά. Σε μαύρο αυτοκίνητο, άσπρη κουτσουλιά. Πώς έχουν αυτό τον αισθητήρα χρωμάτων, μπορείτε να μου το πείτε. Και πώς πηγαίνουν μόνο σε καθαρά αυτοκίνητο. Έχετε δει ποτέ περιστέρι να χέζει επάνω σε βρώμικο αυτοκίνητο? Ποτέ, φίλε. Θα μου πεις, εσύ μπαίνεις σε μια τουαλέτα και είναι βρώμικη. Κάθεσαι, δεν πας στη διπλανή που είναι πιο καθαρή. Σωστό και αυτό. Το περιστέρι δηλαδή, γιατί να χέζει επάνω σε ένα βρώμικο αυτοκίνητο? Πάει στο καθαρό. Σου λέει, ωραία, φίλε, παιδιά! Μαγκές. Λέει και στους φίλους του και έρχεται όλο το χεισαριό. Θέλω να πω, σημειολογικά γιατί τον έχασα πάλι τον δρόμο μου, δεν υπάρχει μεγαλύτερο δημόσιο αποχωρητήριο περιστεριών και πουλιών από το δέντρο γωνία Όλγας με Μαρτίου. Το φανάρι που στρίβεις για παραλία. Εκεί, αν σε πετύχει, η ομάδα αυτή που πιστεύω είναι ομάδα κρούσης. Θεωρώ επίσης ότι είναι ομάδα... Είναι ομάδα γκράφιτι, αγόρι μου, την έχεις πάθει κι εσύ. Πήγαινες φροντιστήριο απέναντι, ε. Λοιπόν, εκεί σε εκείνο, επειδή κατέβαινε εκεί όταν πήγαινα στο γερμανικό, το σχολείο του Βασίλη Όλγας 66, κατέβαινα με το 30 από Τούμπα, καλά φίλε, ταξίδι. Κατέβαινα με το 30 από άνω Τούμπα, προφανοτροφείο στάση, και με άφηνε εκεί στη γωνία για να πάρω το 1, το 3, όποιο ήταν για να πάω μετά στο τωρινό Γκέτε. Βασίλη Όλγας 66. Και έβλεπα το πρωί τι γινόταν εκεί, φίλε. Περίμενε καρτέρι όλη η ομάδα των περιστεριών. Μόλις ερχόταν κανένα μπάνικο, λίγο αυτοκίνητο, καμιά μπέμπα, κανένα αυτό, κανένα έτσι. Και έτσι και πετύχαιναν. Και κανένα καμπριολέ, με κανέναν κλαρινογαβρό, με κανένα κουστούμάκι, με καμιά κοπελίτσα, με κανένα μαύρο φόρμα δίπλα. Μιλάμε για ποδοβολητό. Μιλάμε για μια κατάσταση άνευ προηγουμένου. Μεγάλες στιγμές. Τι έλεγα για το μολέδο, πώς βρέθηκα από το μολέδο, σκοτσιλιές. Στα αυτοκίνητα δεν μπορώ να θυμηθώ. Έλεγα λοιπόν το εξής. Ναι, εγώ τον Μπέχ το θέλω. Ναι, θα προσπαθήσουν να τον πείσουν να μείνει και μετά το καλοκαίρι. Όλο αυτό όμως ήταν προϊόν καθυστέρησης του τεχνικού διευθυντή. Κύριε Λούμπος Μίχελ, δεν έχω τίποτα προσωπικό μαζί σας. Σας είπαμε χίλια μπράβο όταν κάνατε αυτά που έπρεπε. Τώρα καθυστερήσατε. Αφού ξέρατε τον παίχτη. Δεν είναι ότι στείλαμε έναν σκάουτερ κάπου στο Λιχτενστάιν να δει ένα ποδοσφαιριστή. Το ξέρατε τον παίχτη ότι ήταν εδώ. Τι περιμένατε, να συμφωνήσει πρώτα με την Ιντερνασιονάλ? Επίσης ξέρατε τα προβλήματα που έχει ο Βάζελος, ο οποίος γνώρισε χθες ντροπιαστικό αποκλεισμό από τη Λαμία. Και όχι μόνο αυτό,
δεν έχουν τώρα να πληρώσουν τα έξοδα για την ομάδα που θα πάει στη Λιβαδιά να παίξει. Αυτή είναι η κατάσταση. Γι' αυτό τους τρέχουν τα σάλια για τα λεφτά και για τους παίκτες που θα δώσει ο ΠΑΟΚ. Έλεγα λοιπόν ότι ναι μεν τον θέλω τον ποδοσφαιριστή, αφήνω στο πλάι τα περί ενίσχυση του αντιπάλου και ότι το σώζουμε κτλ. Ναι, και αυτό αν μπορούσα θα το απέφευγα, γιατί δεν γουστάρω, τους δίνω σανίδα, αν και στα, μπροστά στα 100 εκατομμύρια που χρωστάει η ομάδα τους, τα 800 χιλιάρια τα δικά μας, κάνεις και επίδειξη ανωτερότητας, αν και ξέρω ποια είναι η άλλη άποψη και εγώ έχω ένα μέρος του εαυτού μου, αυτό ήθελε. Αλλά δεν θα πάμε οφθαλμών αντί οφθαλμού. Είμαστε ΠΑΟΚ. Δεν θα γίνουμε οι ίδιοι με δάφτους. Να πάμε να τους κλέψουμε τους παίκτες. Οι ίδιοι και όμοιοι δεν θα γίνουμε. Πολλοί θα ήθελαν να τους πάρουμε τους παίκτες έτσι κλεψιμέικα. Για να υψώσουν πάλι μπαϊράκι επικοινωνιακό. Τώρα τι να πούνε. Μούλοξαν, συμφώνησαν κανονικά να πουλήσουν τον παίκτη του στον ΠΑΟΚ. Το ότι πρόλαβε ο άλλος και έβαλε την υπογραφή και θα παίξει στην Ιντερνασιονάλ. Έτσι λέει ο ίδιος. Έτσι λέει Ιντερνασιονάλ. Μάλλον είναι άλλου. Παπά Ευαγγέλιο. Τώρα, καταρχήν ενισχύεται η ομάδα με έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι εξαιρετικός στη θέση του. Αυτό είναι πέρα από αμφιβολία. Το ξαναλέω, ασχέτως αν η ομάδα καθυστέρησε, ασχέτως αν ήταν αποτυχημένη η τακτική του Λούμπος Μίχελ, ασχέτως αν κολλήσαμε τώρα με ένα παίκτη, πάλι πάθαμε αιμονή, περιμένει ο Χατζερίδη, που αν χαλάσει του Μολέδο θα φανεί ο Χατζερίδη ότι είναι κατώτερος, που δεν είναι. Δηλαδή πάλι επικοινωνιακά έχει γίνει λάθος. Το χειριστήκαμε λάθος το θέμα, να φαντάζει ο άλλος β' επιλογή, 10 χρόνια Δυναμό Κιέβου και Εθνική Ουκρανίας, και να ήδη δηλαδή το πιάνω στην ατμόσφαιρα ότι εντάξει μωρέ αυτός δεν είναι τόσο, τι δεν είναι τόσο ρε παιδιά, σοβαρολογείτε. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι το εξής, ναι φυσικά και τον γουστάρω και τον θέλω τον παίχτη και θα ενισχυθεί με ένα πολύ μεγάλο εργαλείο η άμυνά μας. Σκεφτείτε λίγο πίσω, Βαρέλα Μολέδο δεν θα περνάει ούτε σκέψη, όχι η παίκτης. Δεν θα περνάει ούτε η ώρα. Τι έγινε, γιατί δείχνει 8 και 20, φίλε. Είναι ο Μολέδο πίσω με τον Βαρέλα και δεν μπορεί να περάσει ούτε η ώρα. Ούτε η ώρα θα περνάει. Ένα πράγμα εμένα με απασχολεί. Τούτος εδώ, αυτούς τους 6 μήνες, τα πόδια του θα τα βάζει στη φωτιά. Δηλαδή, θα πει παίζω... Τα δίνω όλα για την ομάδα που μου πληρώνει τώρα ένα εξάμηνο. Με πήρα από τη φτώχεια και από τις προσφυγές και από τη μιζέρια κάτω από όλη αυτή τη στενάχωρη, τη μελαγχολική κατάσταση. Με πήρε και όχι μόνο μου δίνει ένα εξάμηνο συμβόλαιο, αλλά με θέλει μέχρι το 2020 και μου έστρωσαν ένα χαλί. Θα το δει έτσι, ή θα πει κάτσε να φυλαχτούμε τώρα. Ωραία είναι εδώ ένα εξαμηνάκι, να την περάσουμε όμορφα και ωραία, να περάσω σαν βασιλιάς, αλλά μην τυχόν και τραυματιστούμε κιόλας. Δεν θα δώσουμε και όλο μας το είναι. Αυτό εμένα με φοβίζει. Εδώ είναι η δική μου ας πούμε η επιφύλαξη. Θα μπει να σκυλιάσει όπως θα σκύλιαζε αν υπέγραφε τώρα ένα συμβόλαιο για 3 χρόνια. Θα μου πεις είδαμε και άλλους που υπογράψανε συμβόλαια που σκύλιασαν. Okay. Είναι θέμα χαρακτήρα. Οι πληροφορίες λένε ότι πρόκειται για έναν ευσυνείδητο Βραζιλιάνο. Δηλαδή θέλησε το λόγο που έδωσε στην Ιντερνασιονάλ και την υπογραφή που έβαλε εκεί να την τιμήσει. Μπορεί κάποιος άλλος να έκανε κολοτούμπα και να λέγω όχι ρε, παιδιά δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα πράγματα παραπάνω του δίνει η δική μας ομάδα. Πλουσιοπάροχο συμβόλαιο, 7, 8, δεν ξέρω που έφτασε. Δεν ξέρω, δεν θέλω να σας πω νούμερα και να... Δεν είμαι ρεπόρτερ, πάω για να ξέρω τα παιδιά που ακολουθούν θα σας πούν ό,τι θέλετε να ακούσετε από νούμερα. Τριετές, 3,5, 3,5 χρόνια. Και βέβαια, όλα τα πριν μέσα, το σπίτι που θα μείνει, βίλα, όλα τα πάντα. Δηλαδή μια κατάσταση βασιλιάς θα είσαι. Αυτό έμαθα εγώ ότι του υπόθηκε. Και δεν μιλάω για τον Λούμπος Μίχελ. Από αλλού. Το τηλεφωνάκι δε που σας έλεγα από το Μάτος, χθες πληροφορήθηκα, σαν να ήμασταν μπροστά. Εγώ έκανα χθες χαβά, έλεγα ότι μίλησε με τον Μάτος, με τον Αζεβέδο κτλ. Έγινε ακριβώς όπως σας το είχα πει. Έλα, γίγαντα που είσαι, τι κάνεις, ρε. Ποια Ιντερνασιονάλ, α πούμε. Ποια Ιντερνασιονάλ τώρα, σοβαρολογείς. Έχεις καταλάβει εδώ που είμαστε εμείς που παίζουμε.
Έχεις καταλάβει πού γυρνάς την πλάτη? Τερνασιονάλ είναι ή σούπερ μάρκετ, ένα, δύο, ή ασφαλιστική εταιρεία για αυτοκίνητα, ή τρία, είναι μία, ένα γκρουπ επενδυτών. Ομάδα δεν είναι πάντως. Μα είναι στη Βραζιλία, μα είναι στη Βραζιλία, εμείς δεν ξέρουμε. Ξέρουμε την Corinthians, που είναι στον Ιθμό εκεί που τρώμε τα σουβλάκια, και καμιά άλλη. Τώρα λοιπόν, ήταν ο μόνος τρόπος να έρθει έτσι. Πάλι στο διαδίκτυο βρήκαμε έναν λόγο μεταξύ μας να τρογόμαστε. Όχι τον θέλω, όχι δεν τον θέλω. Όχι έπρεπε, όχι δεν έπρεπε. Γιατί όχι 6 μήνες, 6 μήνες, γιατί. Βάζω στη μηχανή μου ένα μεγάλο στόπερ, λέει ένας. Όχι ρε, τι 6 μήνες, τι είναι αυτό, με ενίκει ο παίκτης και μετά να μου φύγει το καλοκαίρι. Δεν γουστάρω. Τον ΠΑΟΚ δεν τον θέλω έτσι. Και είχαμε αυτό το πράγμα χθες. Στη βολτίτσα που έκανα. Μέσα στο διαδίκτυο. Εγώ θα ξαναπώ. Εμένα τι με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει σε αυτά τα 14 παιχνίδια που είναι τελική και σε όσα είναι του κυπέλου να έχω τον παίκτη στην ομάδα. Πολύ σημαντικό. Από το να μην τον έχω καθόλου, εγώ δεν θα σταθώ σε μικρολεπτομέρειες. Ναι, και εμένα με ενόχλησε έτσι όπως έγινε. Ήθελα να πάω να τον αγοράσω και να πω. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Ροντρίγκο Μολέδο για 3,5 χρόνια. Και όχι 3,5. 3,5 είναι οι ώρες. 3,5 είναι το σωστό, αλλά τέλος πάντων. Μπορείς! Μπορείς. Αφού δεν έγινε έτσι και καθυστέρησε, κύριε τεχνική διευθυντά, καθυστέρησες. Και θέλω να πω ότι καθυστέρησες γενικά γιατί έχει 5η, 11 ο μήνας και δεν έχουμε πάρει ούτε μία υπογραφή ακόμα. Πάλι δηλαδή θα φάμε το ίδιο άγχος. Ενώ ξέρουμε πόσο καιρό πριν του Αζεβέδο δεν φταίμε εμείς. Είναι κάτι γραφειοκρατικά. Είναι κάτι γραφειοκρατικά από την πρώην ομάδα του. Για να είμαστε έντιμοι, δεν θέλω δηλαδή να λέω πράγματα που δεν ισχύουν. Αλλά παρόλα αυτά δεν έχει αποκτηθεί ούτε το αμυντικό χαφ. Δεν έχει αποκτηθεί ούτε ο επιθετικός που λένε. Και επίσης δεν έχει φύγει κανένας από αυτούς που δεν θέλουμε πια. Δηλαδή πάλι μια ανησυχία αρχίζει και με ζώνει. Έρχονται φιδάκια, διάφορες ράτσες. Κάτι κόμπρες, κάτι ανακόντες, κάτι οχές. Και με ζώνουν τα φίδια όλα μαζί. Και νιώθω σαν τον Ιντιάνα Τζόουνς εκεί που μπαίνει στο λάγο με τα φίδια. Γιατί ο μήνας έχει 11 και πάλι δεν. Πώς γίνεται αυτό κάθε φορά? Δεν υπήρχε προγραμματισμός, δεν υπήρχε scouting. Και δεν έχω τίποτα με τον κύριο Μίχελ, αλλά αυτός είναι όμως που καθορίζει την ιστορία όλη. Και ο Αζεβέδο έκλεισε επειδή υπήρχε η γνωριμία του μπαμπά Λουτσέσκου. Και επίσης να σας πω και το άλλο, ο Χατσερίδη πάλι έκλεισε επειδή και εκεί ρωτήθηκε, θεωρώ 100% από την εμπειρία του στο Ουκρανικό πρωτάθλημα, ο μπαμπάς Λουτσέσκου. Σημασία έχει να έρθει ο παίκτης. Οκ, okay, δεν διαφωνώ. Περιμένω όμως, πραγματικά περιμένω, να δω ότι βάζει τα πόδια του στη φωτιά. Δεν θέλω να δω έναν διεκπεραιωτή, έναν τουρίστα, ο οποίος ήρθε να αρπάξει τα φράγκα γιατί εκεί το χρήμα το έβλεπε μόνο σε τηλεοπτικές σειρές και όταν έπαιζε μονόπολη με τους φίλους του, εκεί που ήταν, στον πράσινο. Περιμένω αυτό. Άλλη μία μέρα χθες και σήμερα που διαβάζουμε για προτάσεις στον Μπρίγιοβιτς. Οκ. Okay. Η Λεβάντε. Το ξανά είπα και χθες. Απορρυπαντικό. Τι κάνεις, τι βάζεις? Βάζω Λεβάντε. Αμάν. Δες άρωμα. Δες τα δικά μου. Έχουν κιτρινίδα. Έχουν λεκέδες. Ναι, αλλά εγώ βάζω Λεβάντε. Λεβάντε. Λεβάντε και ησύχασα. Κοίταξε. Εδώ βλέπετε τους δίσκουρους λεκέδες. Από σάλτσα. Από σοκολάτα. Από λάσπη. Όμως το Λεβάντε καταφέρει να απομακρύνει κάθε λεκέ δύσκολο. Λύνει τα χέρια της νοικοκυράς. Και θα πας στο απορρυπαντικό και μου πεις Ισπανία και τέτοια. Κλάινε μάινε. Ποια Ισπανία? Να δίνεις μάγια την κατηγορία. Ο Μίστερ 24 γκολ σε 42 αγώνες. Μαθηματικός δεν είμαι. Καταλαβαίνω όμως ότι είναι ένα πολύ γαμάτο ποσοστό. 24 μπήκε, έπαιξε 42 μάτς. Προσέξτε,
Όχι όλα ως βασικός. Και σε κάποια βγήκε ή μπήκε μετά κτλ. 42 μάτς, 24 γκολ έχει ο τύπος αυτή τη μέρα που ήρθε. Και ξαναλέω, δεν με απασχολεί, μπορεί να είναι άφαντος όλο το παιχνίδι, δεν με απασχολεί. Μπορεί να βάζει ένα-δυο γκολ σε κάθε μάτς, να μου ξεκλειδώνει τις άμυνες. Οφείλεται σε αυτόν σε ένα μεγάλο βαθμό που είχαμε το απόλυτο μες στην Τούμπα. Εκεί που ήρθε ο άλλος και στείνει το πούλμαν πίσω. Τάκ με την κεφαλιά, τάκ με ένα άγγιγμα, τάκ με την μπάλα από πάνω από το κεφάλι κτλ. Τάκ και με γκολάρες. Δεν πρέπει να φύγει αυτός ο παίκτης. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να κάνουμε. Βγήκε ο παίκτης, είπε δεν θέλω να φύγω. Η ομάδα είπε δεν μπορείτε. Ο μικρός Αβίδης έκανε υποστάρισμα. Τώρα, αν αύριο, ξαφνικά, γυρίσει το μυαλό του Πρίγιοβιτς και βγαίνει και λέει δεν μπορώ άλλο εδώ και πρέπει να φύγω, δώστε με, θα έχουμε άλλες ιστορίες. Οφείλει η ομάδα να το ξεκόψει κιόλας και όχι τόσο του Πρίγιοβιτς, του πατέρατζερ, ο οποίος πρέπει να του πιπηλάει τα αυτιά κάθε μέρα. Παικταρά μου, ξύπνησες. Ξύπνησα. Παικταρά μου, μάντεψε. Ποιες ομάδες σε θέλουν σήμερα. Πιω ένα καφέ πρώτα, μίστερ, και μετά. Κάπως έτσι πρέπει να πηγαίνει η ιστορία. Σήμερα δεν κληρώσαμε τίποτα, δεν θα κληρώσουμε. Αύριο έχω υπερατού δώρο. Δώσαμε κρέατα αυτή την εβδομάδα. Μάλλον όχι να δώσουμε σήμερα, να δώσουμε. Όχι, θα δώσουμε, φίλε. Θα δώσουμε. Είναι Πέμπτη σήμερα. Πέμπτη. Όλα στα όρθια. Τραπέζι για δύο άτομα, τραπεζούκλα. Στο όλα στα όρθια. Να πάρετε την φίλη σας, τον φίλο σας και να πάτε να γουστάρετε. Στους χορηγούς που δεν τους είπα σήμερα τους χορηγούς. Μεγάλες στιγμές. Δεν τους είπα. Huawei Electronet Παμπουκής Νικολαίδης. Τηλέφωνα εκπληκτικά. Τα Huawei που είναι πραγματικά ζηλευτά. Τελευταία λέξη τεχνολογίας. Υπέροχα. 50 χρόνια νούμερο 1 στα ηλεκτρικά. Η Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης. Φυσικά, όλα στα όρθια. Ο καλύτερος γύρος πόλης για τη σκεπαστή, σας είπα και χθες, σας ξαναπώ. Τη φοβερή πατέντα που έχει κάνει με το γύρο εκεί, με τις αφράτες πίτες πάνω σε φτιαγμένα, πάνω σε στρώματα από μίξ τυριών κτλ. Χαμός γίνεται. Θα πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε ευθύς αμέσως. Μην ξεχνάτε. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Τα κρεοπολία μας επίσης, Κοτονοστιμιές Άγγελος, χορηγός πρώτης ώρας. Και κρεοπολείο Μιχάλης, Μενελάου 29 στον Εύοσμο. Πάμε σε διαλυματάκι και επιστρέφουμε! Η ώρα. Πω, γιατί. Γιατί έχει τζαζ, γιατί. Ζου μου σου λέμε. Ζήστε τις μεγάλες στιγμές, ελάτε να ζήσουμε μαζί. Ελάτε στην παρέα μας. Ελάτε με καημό, με ντέρτι, με παράπονο. Ζήστε τη με το μεδούλι. Εσείς που φοράτε τη φανέλα, 14 γαμημένα μάτς. Πάρτε τα. Γαμαίο γαμό, σημαίνει νυμφεύομαι. Έρχομαι εις γάμου κοινωνία, δεν βρίζει ποτέ η εκπομπή. Πάρτε τα. Έλα ρε πίτσα, σκόρπισε μας. Αμέτρητες φορές τα λόγια σου μαχαίρια και μια φορά δε μου πες αγαπώ. Θα αλλάξει ο καιρός και θα παρακαλάς και σου λέγα να ζεις, θα κλαις, θα με ζητάς. Αλλάζουν οι καιροί, γυρίζουν οι καιροί, το λέμε γενικώς για αυτούς που προηγούμενα χρόνια σαν τα αρπακτικά έπεφταν πάνω από το κορμί του ΠΑΟΚ να αρπάξουν ό,τι υπήρχε. Τελειώσανε αυτά, μάγκες. Τελειώσανε. Ό,τι ζήσατε, ζήσατε από αυτά. Τι ζήσατε τις στιγμές σας εσείς. Γεια σας. Δεν πίστεψες ποτέ πως θα είχα το κουράγιο να φύγω από σένα μακριά. Τέσσερις γραμμές. Φίλε, παραπάνω και από την Αντίντας έχουμε. Δηλαδή... Έρχομαι τώρα, μισό λεπτό για το ρεφρέν. Μπορώ, μου δίνετε τη δυνατότητα. Θερμή παράκληση. Ένα ρεφρενάκι θέλω από Πίτσα Παπαδοπούλου, τεράστια κυρία. Ράγισα στην αγκαλιά σου να βάλω. Ζου μου σου ρε γαμώτο, ζου μου σου. Ζήστε το, βάλτε το στο πετσί σας. Άλλοι άνθρωποι θα είστε. Άλλοι άνθρωποι. Πιστέψτε με. Έλα μωρή Παοκάρα, έλα. Απογείωσέ μας. Απογείωσε αυτή την πόλη, απογείωσε τη Μακεδονία, απογείωσε τα εκατομμύρια των ανθρώπων που περιμένουν από σένα. Μάγκες, 14 μάτς μέχρι την αιωνιότητα, 14 μάτς για να είστε αθάνατοι.
Πάρτε τα ρε γαμότο, πάρτε τα, πάρτε τα. Ε, και τι, τι σας περιμένει μετά. Δεν φαντάζεστε. Στο έδαφος δεν θα πατάτε μετά. Μόνο από ώμο σε ώμο. Από ώμο σε ώμο. Από πλάτη σε πλάτη. Είναι πολλά τα 33. Πολλά τα χρόνια του Χριστού. Πάμε, πάμε στις γραμμές. Περιμένουν οι όφ, έχουν μπλέξει τα μουσια τους. Έχουν μεγαλώσει τα μουσια. Σαν τον καθηγητή μυστήριο από το μια φορά και ένα καιρό ήταν ο άνθρωπος που έβγαζε διάφορα ψαλίδια και διάφορα χορτοκοπτικά μέσα από τα μουσια του. Καλημέρα σας! Ναι! Καλημέρα. Καλώς το παιδί! Τι κάνετε, είστε καλά? Αγόρι μου. Πρώτα για το κομματόδρομο θα σου πω. Ναι. 1-0-5 παίζει. Ναι. Ιωαννίδιο σχολείο την υποδρομίου. Ναι. Πίσω πέφκω. Δεν υπάρχει φίλε μου. Πρέπει να είναι νούμερο ένα αυτό και μετά να παίζει το δικό σου. Εκείνο το στενό, ε. Απ' τη γωνία μόλις τρίβεις από τη μισκή για να μπει στο στενάκι, αρχινάνε και πυροβολάνε. Αγόρι μου, αγόρι μου. Λοιπόν, επειδή πρέπει να τα σημειώνουμε όλα και να τα θυμόμαστε όλα. Βεβαίως. Λοιπόν, πρέπει να κερδίσεις ΑΕΚ και Ολυμπιακό 2-0. Σημειώνεται 1-1. Βάζεις και αυτά τη διαφορά τερμάτων, καλά κάνεις και το λες, φτάσαμε μέχρι να εκεί. Ναι. 2-0. Σωστό, για τις περίπτωση ισοβαθμίας και τα λοιπά. Λοιπόν, ναι. Εγώ είμαι σε μια πολύ δύσκολη ηλικία, για καρδιακά επεισόδια δεν είμαστε. Άσε λοιπόν, τώρα, πάμε, άσε βρε, ξεπεταρούδι είσαι τώρα, νεούδι, άσε τώρα. Καταρχήν, δύο-τρία παραδείγματα. Με τρία παιδιά, τα οποία τα είδα τα παιδιά, τους λεβέντες σου και την κόρη σου. Τέσσερα έχεις. Ναι. Εγώ τα τρία έχω δει μόνο. Και τρία αγόρια, το έχω πει επανειλημμένα, να μην επαναλαμβάνω. Τρία παιδιά και ένα κορίτσι. Σωστά. Όχι. Τι. Ένα παιδί και τρία αγόρια έχω. Μην μπερδεύεσαι. Αγόρι μου, αγόρι μου. Λοιπόν, στο μπάσκετ έχουμε παραδείγματα. Παιχνίδια που... ένα παιχνίδι να σας πω που ήταν δικό μου. Παίζουμε μέσα στον τάφο του Ινδού. Και χάνουμε με 3 πόντους. Ναι. Γυρίζει το παιχνίδι με ένα σουτ. Ναι. Γυρίζει. Ναι. Κέρδισε ο Κόρφας. Κόρφας. Τζον Κόρφας. Έβαλε τρίποντο και κέρδισε και βολή. Και πήραμε το μάτς. Ναι. Για ένα πόντο. Με αυτό λοιπόν, το περίεργο στυλ που άφηνε αυτό, την μπάλα από χαμηλά με το ένα το χέρι. Η Εθνική Ελλάδος στο βόλεϊ. Κέρδισε την Αμερική 2-0 σετ και 20-24 και έχασε. Σωστό. Λοιπόν. Δεν θέλω να φτάσω σε τέτοια σημεία. Στο ποδόσφαιρο. Η Manchester United με την Bayern στο τελικό. Στη Βαρκελόνη. Στα Χασομέρια. Θέλω τέτοια πράγματα. Η Liverpool με τη Μίλαν. Ναι. Το νου σας. Πού θες να καταλήξεις. Στους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ. Πού να καταλήξεις. Ήθελα απλά να το ακούσω. Το νου σας ρε μάλια. Το νου σας. Γιατί δεν μπορώ άλλο. Το νου σας ρε μάλια. Λοιπόν, αυτά λοιπόν Κωστή είναι παραδείγματα προς αποφυγή. Ναι, ναι, ναι. Νυχοφαγία λοιπόν, και... Έτσι, μπράβο. Εφραγμα, τραλαλαλαλα. Όσο για να πω κάτι για αυτό, για τα δημοσίευματα ναι. Που κάνουν προτάσεις στους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ. Φυσικά θα κάνουν προτάσεις. Βεβαίως. Εφόσον είναι η πρώτη ομάδα... Ναι. Και οι καλύτεροι παίκτες σε αυτούς θα κάνουν προτάσεις. Τι θα κάνουν. Εννοεί. Όχι, έχει θέλω κάποιο, να έχω. Θέλω έχει να έχω. Κάποια άλλη ομάδα στην Ελλάδα ή και στον ευρύτερο χώρο. Παναγιώτη, δεν θέλεις να κυκλοφορείς με μια ωραία κοπέλα που τη θέλουν και άλλοι. Έτσι, δεν θες να κυκλοφορείς με ένα μπάζο. Σωστά. Αυτό εννοείται. Δεν μπράβο. Θες να έχεις λοιπόν μια δίπλα σου που να αρέσει. Όχι όμως να ξενοκοιτάει, ούτε να γυρίσει την πλάτη και να στα φοράει. Σωστά. Βγήκε και το είπε μόνος του. Δεν φεύγω από τέλος. Τώρα. Τελείωσε. Μας το είπε στην αιμοδοσία εμάς, φίλε. Τελείωσε, ναι. Εγώ και και στα σέρβικα και στα αγγλικά. Τελείωσε, φίλε. Τελείωσε. Δεν θα πάει πουθενά. Με τον Κόραν μαζί μας. Ναι, ρε, φίλε. Δεν υπάρχει Κόραν. Δεν υπάρχει, αυτό, φίλε. Και οι υπόλοιποι, και ο Βραζιλιάνος ο ένας και ο άλλος, ο Χάφο, ο Αλκαντουρί, πώς του λένε. Ναι. Ακόμα δεν παίξανε. Ο Μαροκινός. Δεν παίξε. Μαροκινός τι είναι. Μαροκινός. Δεν παίξαν ακόμα. Ακόμα δεν έχουν δώσει. Οι δύο σκέψουν. Τα δυο μεγάλα του δεν έχουν παίξει. Και για τον Μπέλκα γράφουν για Στουτγκάρδη και αυτά. Τι με νοιάζει. Έτσι θέλω να έχω παίκτες να τους θέλουν όλοι, φίλε. Να μην έχω παίκτες που δεν ασχολείται κανένας μαζί τους. Άλλο αυτό. Να έχω παίκτες που να γουστάρουν κιόλας.
να διαβάζουν και τα δημοσιεύματα και να νιώθουν δυνατοί, να νιώθουν ότι ο ΠΑΟΚ τους εκτοξεύει την καριέρα. Αυτό. Όχι όμως να έχουν το νου τους πώς θα φύγουν. Φιλιά πολλά, Ζουμουσού, αδερφέ μου! Καλημέρα, Ζουμουσού. Αγόρι μου, 50 χρόνια θύρα 4 είσαι, αδερφέ μου. Δεν το ξεχνάω ποτέ αυτό. Καλημέρα, ναι! Γεια σας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς το παιδί! Λίγο ακόμη το Παναγιώτη θα τον κάνει σε 112 χρονών. Ξεκίνησε 30 χρόνια, 34, 40, 50. Θα νομίσουν ότι είναι 110 χρονών. Κι όμως τόσα πρέπει να είναι, φίλε. Καμιά σαραντάρα. Σαραντάρα είναι σίγουρα. Γερός να είναι να ζήσει 110 γερός. Χρόνια και να λέμε 80 χρόνια, 34. Σαν τα μεγάλα ημισκούμπρια, πρώτος δίσκος, 30 χρόνια επιτυχίες. Ναι, ρε φίλε, 30 χρόνια επιτυχίες. Όλα τα λεφτά. Χριστάρα μου, για πες. Πρώτα απ' όλα, Κωστή, αν θέλεις για να δυνατήσεις, που έλεγες ένα φάρμακο κτλ., δεν χρειάζεται χάπι. Ναι. Θα σου δώσω εγώ ένα ματσάκι από φίλο Αλεξανδρίας. Θα τα βράζεις, ναι, και θα συναντηθείς με τον Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή Extreme Τσιριπιπί. Ο Ροντρίγκο, Ένσον Ροντρίγκο, Ντοσάντος Τσιριπιπί. Να δεις τρίπλα καρέκλα, τουαλέτα κτλ. Να πηδάς πάνω από τους αντιπάλους, λες και δεν υπάρχουν. Και ζαριά, είναι τζούφια ή είναι τσίρλα. Εκεί που έχεις την αστερίδα και λες την αφήνω. Ή την κρατώ, ή τέλος, αν μπορείς να την κρατήσεις κιόλας. Που είναι ένας ζόγος, είναι ένα είδος ρώσικης ρουλέτας και εκεί, έτσι. Λες τώρα τι είναι αυτή, υπάρχει, ή είναι ανέμακτη, ή ξέρω εγώ θα έχουμε Χεσμπολάχ. Ξεφύγαμε. Τυχαίσατε την κουβέντα. Εννοείται. Όλα τα λεφτά βασικά, Κωστή, είναι αυτή τη στιγμή με την υπόθεση του Μολέδο. Καταλαβαίνουμε πόσο έχει ξεφύγει γενικά προς το χειρότερο για μένα το ποδόσφαιρο. Και ναι, πόσο κουμάντο κάνουν οι μάνατζερ. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή συνομιλούσε ως εκπρόσωπο του Παναθηναϊκού, ως τεχνικό διευθυντή, τον μάνατζερ του Ζουνίδη. Του Ζουνίδη και φίλο του. Ναι. Διαμαντόπουλος. Διαμαντόπουλος. Ο μάνατζερ του Μολέδο, ναι, απ' την άλλη, είναι ταυτόχρονα, λέει, και συνεργάζεται με την Ιντερνασιονάλ και είναι και χρέη τεχνικού διευθυντή εκεί. Τι ωραία. Τα άφτιαξε ο Γιωργάκης με τη Μέρη που τα άγγε με τον Γιωργό τον τρένο. Χάνει την μπάλα, χάνει την μπάλα. Όπως και ο μάνατζερ του Πρίγιοβιτς, ο Ραμαντάνη, κάνει δουλειά σχεδόν αποκλειστικά με τον Ολυμπιακό. Συγγνώμη. Αυτός δεν είναι νηστεία, ας πούμε, σε κάποια αίρεση. Ναι, τι γίνεται, άσε. Βρίσκονται στο Ραμαντάνη που είναι ένα παρακλάδι. Τι, τρώνε και κρεατάκι. Ναι, το λίγο. Ναι, το θέμα είναι ότι μας έχει ζαλίσει τα όμπαλα. Από τη στιγμή που λέμε ότι δεν μπορείτε, έχει ρήτρα. Άμα θέλει όποια θέλει η ομάδα, σκάει 10 και τελειώνουμε. Ευτυχώς, Χρήστο μου, μέχρι τώρα ο παίκτης δεν δείχνει να επηρεάζεται. Φοβάμαι όμως, μήπως αυτό το πιπίλισμα στο μυαλό κάποια στιγμή τον επηρεάσει κιόλας. Πρέπει ο παίκτης να είναι αναπόσπαστος, να είναι τελείως προσιλωμένος. Εδώ έχουμε 14 πόντους. Θυμήσου με τον Ροντρίγκες, ρε, Κωστή. Ακριβώς. 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 Και έχασες έναν από τους καλύτερους σου παίκτες. Ακριβώς. Τον ξεμιάλισε. Το ξεμιάλισε και γεια σας. Και πολύ σημαντική παράμετρος, Χριστό. Δεν είναι ότι εδώ είναι απλήρωτος, του χρωστάνε. Έτσι θα λέγαμε, κάτσε ρε φίλε. Δηλαδή, τι, μόνο με το σήμα, εμείς έχουμε την καψούρα. Πώς μπορείς αυτό να τον πεις παίξε τζάμπα, όπως δεν μπορούσε να πει τώρα ο Βάζελος στο Μολέδο μήνε, έτσι. Εδώ τώρα είναι τακτοποιημένα τα πάντα, ό,τι έχουν ζητήσει πλουσιοπάροχα τα πριμ, το τι θα πάθουν όταν πάρουν το πρωτάθλημα, δεν το έχουν φανταστεί, φίλε. Ο άλλος θα τους καλύψει με χρυσό, φίλε. Ναι. Εγώ τους παίκτες και δεν τους φοβάμαι. Ναι. Εγώ φοβάμαι τα πέριξ του ΠΑΟΚ. Εκεί νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ υστερεί πάρα πολύ. Όλη αυτή η διαδικασία, η κολλησιεργία σε όλα τα θέματα, αυτή είναι που μας τύχησε το καλοκαίρι και δεν είμαστε, φίλε, τώρα 5 βαθμούς μπροστά. Πολλά λάθη από το Μίχελ. Ναι. Πολλά δεν λάθη, είμαστε... πολλά λάθη. Τώρα έπρεπε να είμαστε 5 βαθμούς μπροστά. Κολλησιεργήσαμε όλο το καλοκαίρι και τώρα αυτή τη στιγμή πάλι κολλησιεργούμε. Την πληρώσαμε. Ναι. Ελπίζω τώρα να μην το ξαναπληρώσει η ομάδα. Και κάτι τελευταίο, Κωστή μου, για να τελειώνω. Αν έρθει ο Μολέδο και κλείσει με το καλό Αζεβέδο, ο ΠΑΟΚ θα έχει 3 Βραζιλιάνους αμυντικούς και έναν Αφρικανό. Ναι. Την προηγούμενη φορά που είχε 3 Βραζιλιάνους αμυντικούς και έναν Αφρικανό, ναι, ήταν επιδόνη. Είχε δεξί μπακ τον Νέτο, αριστερό το Λίνο στα 37, ναι, του. Σωστά. Βιβιάν Ματέος. Βιβιάν και Κουμάλο. Και Κουμάλο. Δες πόσο διαφορά έχει. Τι διαφορά, ρε φίλε, τώρα. Από τότε με τώρα. Τι μου... χαοτική καταρχήν, διαφορά. Ο μόνος Βραζιλιάνος που εγώ έχω δει με τα μάτια μου που δεν ήξερε μπάλα.
που έκανε κοντρόλ με τον Γιάννη. Το, δεν υπάρχει αυτό, ήταν σίγουρα. Τον Νέτο εννοούσα, αλλά. Τον Νέτο, αλλά μου αρέσει ο τρόπο που σκέφτησε. Α, ο Έτο που βάλε και το μπουκάλι μέσα στο σορτσάκι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, φίλε, το παιδί καμένο. Εγώ αν ήμουν ο Λόταρ Ματέος, μήνυση. Έλα εδώ, τι είσαι εσύ. Ο Βιβιάν Ματέος του Χαραλάμπους, εγώ με Βιβιάν Ματέος του Σάβα, δεν πώς, με το όνομά μου πώς παίζεις εσύ. Γιατί το κάνεις αυτό, μου χαλάς την ιστοροφημία, δεν μπορείς. Ο άλλος Αμπεντή Πελέ, πού πας ρε με το επίθετο. Πες με το επίθετο ρε γαγάζι. Εκείνο ήταν κανονικό όμως το αλουνού, δεν ήταν. Το ξέρω. Παρατσούχλη ήταν το αλουνού. Χριστάρα μου. Λοιπόν, χαιρετώ Κωστή μου, καλημέρα, καλημέρα. Να είσαι καλά, πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας, ζου μου σου, λέμε και κάθε πίκρα και με τραπεζάρα. Στο όλα στα όρθια κληρώνουμε σήμερα. Γράφτε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Ναι, γεια σας. Ναι. Καλώς το παιδί. Τι έγινε. Τι να γίνει. Καλά, Αντώνη. Οι αγγελιοφόροι από το Ντόνετσκ ήρθαν. Όχι. Τι ωραία. Τους φαντάζεσαι με φτερά στις μποτές. Ναι ρε φίλε, αγγελιοφόρου, σαν προς τα παλιά χρόνια ρε φίλε. Βάζουν και αγγελίες εκεί, πιστεύω. Τι λες ρε. Περιμένουμε να... Ο βασιλιά Ιβάν, έχω κακάνε, και ξέρεις, σκότωνα τον αγγελιοφόρο. Κανονικά φίλε, την πλέρωνε ο αγγελιοφόρος, 1-0-5 δίνει αποκεφαλισμός. Τι έγινε, χάσαμε λέει στο μαραθώνα. Χάσαμε, και εγώ το έχω παίξει over. Τι λες ρε καράγιος, πάρω το κεφάλι. Χρακ! Δεν σε ξενέρωσε λίγο που κουρεύτηκε ο Αζεβέδο. Επειδή εγώ πιστεύω ότι δεν υπογράφει γιατί υπάρχει η ρήτρα αφάνας. Πρέπει να ξεκινήσει η αφάνας μετά τον υπογράφει. Του είπανε ρε, άμα δεν μεγαλώσει το μαλλί σου. Η αφάνα δεν παίζεις. Τέλος φίλε. Τέλος. Δεν υπογράφεις. Κοίταξε, όλοι έχουν fan club, αυτός βάλε έχει αφάνα club. Βάλε περούκα. Βάλε κάτι, βάλε περούκα, αφάνα club. Τέλος πάντων. Ναι ρε φίλε. Λείπει και ο Γουάρντα εκεί να... Τι κάνει αυτό παιδί. Να συμπληρωθούν οι Jackson 5. Τι κάνει ο Γουάρντα, τι κάνει. Φίλε, ο Άρντα όμως και να έρθει πάλι σε εμάς δεν θα κάνει τίποτα ρε Κωστή. Δεν ξέρω. Αυτό δεν το μπορούμε να το ξέρουμε. Είναι ο κλασικός παίκτης μικρής ομάδας. Ο Άρντα. Αυτό είναι το πράγμα να το ξέρεις. Ναι. Δεν μπαίνει σε καλούπια. Στον ατρόμο το έχει το ελεύθερο να κάνει ό,τι θέλει να παίζει όπου θέλει. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να το κάνει στον Πάο. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε 100%. Αν έρθει με τα μυαλά που είχε την άλλη φορά που δεν πήγαινε στα αργομετρικά, που κοιμήθηκε στα αεροδρόμια, εννοείται. Η μαγιά όμως είναι να βρεις το κουμπί ρε Αντώνη στον παίχτη τον ίδιο τρόπο. Να βρεις εκεί... το κουμπί ρε φίλε, δεν θα έχω ψυχοπαθείς σε αυτήν την ομάδα. Εντάξει. Τι να κάνουμε. Τέλος πάντων. Εγώ παρακαλώ να παίξω το Μουντιάλ, να βρεθεί μια καλή πρόταση και θα μας βρούμε. Εμάς τώρα μας ενδιαφέρουν αυτοί που είναι εδώ για να πάρουμε το πρωτάθλημα και αυτοί που θα έρθουν. Εγώ για το Μολέδο φίλε βλέπω άλλα πράγματα από αυτά που βλέπεις εσύ. Για πες. Αυτό το παρομοιώδης πάθος να τον πάρουμε μέσα και 6 μήνες δανεικό και να πάρει κάποια λεφτά από Αθηναϊκός. Ναι. Μου μυρίζει πίεση άνωθεν στον Ιβάν να βοηθήσει λίγο την κατάσταση στον Παναθηναϊκό. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω, εντάξει. Εντάξει. Μπορεί. Δηλαδή, αυτά δηλαδή με τα 500 χιλιάρικα θα σωθεί ο Παναθηναϊκός. Και με τα 100 θα σωθεί. Δεν είναι τυχαία ότι πήραν αναβολή για τη δίκη που είχαν για τις τρεις προσφυγές αυτή. Σήμερα μπορεί να τους αφαιρέσουν βαθμούς, περίμενε. Σήμερα μπορεί να έχουν αφαίρεση βαθμών αυτοί. Πήραν αναβολή τα δικαστήρια, εγώ δεν ξέρω. Εγώ τι να σου πω, δεν ξέρω. Δηλαδή, να βοηθήσει, θέλει ο Ιβάν να βοηθήσει τον Αλαφούζο. Τον Παναθηναϊκό Αλαφούζο δεν υπάρχει φίλε. Εμένα ξέρει. Εγώ ξέρει τι καταλαβαίνω. Αυτό είναι μια επίδειξη δύναμης. Σκέψη και πολιτική τέτοια. Δηλαδή, σου λέει η κυβέρνηση. Τι, πήρε ο Τσίπρα στον Ιβάν και του λέει βόηθα τον Αλαφούζο. Γιατί όχι, όλα παίζουν. Μην το σκέφτεσαι. Δηλαδή, μιλάμε για παροδόνηση μανία να πάρουμε το Μολέδο σε 6 μήνες ενώ έχει υπογράψει αλλού, ρε φίλε. Ναι. Άμα ήταν άλλος παίκτης τώρα θα βρίζαμε τι τον θέλετε αφού έχει υπογράψει αλλού. Είναι έτσι ή δεν είναι. Σωστό, σωστό, δεν διαφωνώ. Εντάξει. Ωστόσο, το θέλω, αν ο παίκτης έρθει και είναι προσιλωμένος εδώ και βάζει πραγματικά τα πόδια. Το καλοκαίρι δεν μπορεί να τον κάνει τίποτα. Τον έχουν δηλώσει. Τελείωσε. Δεν διαφωνώ. Μπορεί να έρθει εδώ όμως και να πει και το καλοκαίρι. Μιλεί. Άλλα 2 εκατομμύρια από την Ιντερνασιονάλ. Μπορεί. Δεν το ξέρεις. Όχι, ρε φίλε, αν ο παίκτης εδώ γουστάρει και πει στην Ιντερνασιονάλ, εγώ δεν θέλω να έρθω. Ναι. Ρε Κωστή, αυτός εξηγεί. Όλο αυτό είναι λάθος, Αντώνη, δεν το συζητάμε. Όλο αυτό δεν έπρεπε να γίνει έτσι. Ξεκάθαρα, το είπα από την αρχή. Δεν έπρεπε να γίνει γίνεται, έτσι. Το ότι γίνεται έτσι, εγώ δεν μπορώ να φανταστώ κάποιον άλλο λόγο εκτός από αυτό που σε είπα. Έγινε, Αντουάν! Πρέπει αυτή η ομάδα να βοηθηθεί με οποιοδήποτε τρόπο. Να σε καλά. Έγινε, φιλιά, πάμε παρακάτω. Τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα. Ναι, γεια σας! Γιατί είμαι ο τελευταίος. Είσαι ο πρώτος από τη δεύτερη ώρα, αν θες να το πάμε. Ο τελευταίος που διέφυγε. Ο γνωστός άγνωστος. Και οι έσχατοι έσονται πρώτοι, άμα κάνουμε μεταβολή σε πρώτος. Καλά δεν μου λέτε. Ο διατητής. Ναι. Δεν είδε το χέρι.
Ο διαιτητής δεν είδε το χέρι, δεν είδα χθες τίποτα. Ήμουνα σε κατάσταση εμετός, ξανά εμετός. Τέρμα εκείνο. Για εκείνο που σε πήρα τηλέφωνο, τέρμα. Α, ναι, 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 σωστά, σωστά. Έτσι μου είπαν. Ναι, λοιπόν, δηλαδή, το γκολ που έβαλε το πρώτο ο Γαύρος. Δεν είδα χθες τίποτα, ξαναλέω. Ναι, δεν έχω... Γύρισε... Διαμαρτυρηθήκαν οι ποδοσφαιριστές του Πλατανιά για χέρι. Τίποτε. Τίποτα. Καλά, εντάξει. Και φαίνεται ξεκάθαρα και δεν λένε τίποτα. Άλλο. Ενώ... Άλλο να σου πω εγώ. Το γκολ που έφαγε ο Κυριακίδης στο μάτς με την ΑΕΚ. Αν το έτρωγε στο μάτς το δικό μας, ξέρεις τι θα γράφανε. Τώρα κάναν όλοι φίλοι την κουκουβάγια από τα σχολικά βιβλία. Αυτά είναι γνωστά, ρε Κώστα. Αυτά είναι γνωστά. Κάναν τη 18ρα. Όλοι τους. Αυτά είναι γνωστά. Τώρα φαγωθήκανε γιατί παίρνει, θα πάρει και το νερό της Θεσσαλονίκης ο Σαββίδης. Για να πίνουμε νερό στο όνομά του. Έρε βρώμα που έχει να πέσει σε Θεσσαλονίκη. Μόνο έτσι μπορεί να καθαρίσει τον τόπο. Να πάρει και το νερό. Ορισμένοι δεν θα πληρώνονται καθόλου. Κάτι ναι, ναι. Σου λέει τι, νερό από του Σαββίδη. Όχι ρε, θα βγάλω μπίχλα να πούμε. Θα βγάλω πουρί. Δεν θα πληρώνονται καθόλου. Έχω πει και άλλη φορά. Μας απασχολούν τα θέματα του ΠΑΟΚ. Μας απασχολεί ο κύριος Ιβάν Σαββίδης, κύριος με κεφαλαίο κάπα, κατά πάρα πολύ μεγάλο ποστό στο τι κάνει στην ομάδα μας. Ναι, θέλουμε να προκόβει και στα άλλα. Ναι, μας απασχολεί, θέλουμε ο άνθρωπος αυτός, αλλά δεν ασχολούμαστε με τις επιχειρήσεις του. Έτσι, δεν είναι και το φόρτε μας, δεν είναι και το αντικείμενό μας. Έτσι, όχι, για... ακούω κάποιους που είναι πραγματικά ασχολούνται μόνο με αυτό. Δεν είναι αυτό το θέμα μας. Θέλουμε φυσικά να μπαίνει στο μάτι της Αθήνας, τους χάλασε τη Μανέστρα, ένας άνθρωπος που δίνει δουλειές εδώ, ένας άνθρωπος που ήρθε και δεν φεύγει όπως όλοι, επενδύει, ναι, αλλά δεν θα κάνουμε μπαϊράκι, δεν θα κάνουμε πρώτο θέμα της εκπομπής το τι γίνεται στις επιχειρήσεις. Έτσι, νομίζω είναι ξεκάθαρο. Μα ξέρεις, είναι να τρελαίνεις ότι μεγάλη είναι επιτυχία η είσοδος του Μυραλάς χθες. Θα ήταν ο Μέση, ρε. Ναι, ναι, εντάξει. Είπαμε, επικοινωνώ. Δείτε, να σου πω κάτι. Εξάμηνος δανεισμός δεν είναι του Μυραλάς. Είδε κάτω να σκοτώνονται όπως τώρα εμείς μετά. Δες τι γίνεται πάλι με το Μολέντο. Βρήκαμε μια πάλι και... θέμα. Μια και το είπες αυτό, εγώ αν ήμουν σαν Σαββίδη, θα πήγαινα στην Εύρω, τους έλεγα πάρτε 7 εκατομμύρια και από τον Αύγουστο είναι δικός μας. Στην Ιντερνασιονάλ. Όχι, για το Μυραλάς λέω τώρα. Α, για το Μυραλάς. Δεν άκουσα, γιατί στην Εύρω τον είπες. Α, άκουσα στην ΕΠΟ, ναι. Στην Εύρω και δώσε 7 εκατομμύρια και πάρ' τον. Και δώσε μετά δανεικό στον Παναθηναϊκό. Έγινε, Γιωργάρα μου! Καλημέρα, σε φιλώ. Πάμε σε διάλειμμα, υπενθυμίζουμε. Χορηγή πρώτης ώρας είναι τα δύο κρεοπολία μας. Κοτονοστιμιές κρεατογεύσης Άγγελος στη Νεάπολη. Ανδρέα Παπαδρέου 125, εκλεκτά πράγματα. Και εκεί και στο κρεοπολείο Μιχάλης Μεναλάου 29 στον Εύωσμο συνεργάζονται μεταξύ τους τα φιλαράκια μου και ο Μιχάλης φυσικά και τα δύο παιδιά στο κρεοπολείο Άγγελος. Ο Πασχάλης και ο Κώστας. Μην ξεχνάτε, ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, κάντε τη βόλτα σε την Ανδρέα Παπαδρέου 10 για να δείτε τα καινούργια Huawei. Οι σειρές καταπληκτικές, σε εξαιρετικές τιμές, κινητά που βάλαν κάτω ονόματα πρώτα και πέρασαν μπροστά και στις πωλήσεις και στη ζήτηση που έχουν. Εκπληκτικά κινητά τα Huawei. Είδατε και τα διαφημιστικά με Δούξα Νομικού, με Λεβαντόφσκι, κάναν τρομερή αντεπίδηση στην αγορά και όσοι πήραν τέτοιο κινητό μείναν ενθουσιασμένοι. Και από τη ΛΑΕ τη σειρά και από την Ήψιλον ενθουσιασμένη. Στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Και φυσικά δεν ξεχνάτε, κρεοπολείο, ψητοπολείο, όλα στα όρθια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, συσκεπαστή εκεί που είναι εκπληκτική η πατέντα αυτή, θα τη δείτε. Τα καλύτερα ζουμερά κοτόπουλα σούβλα της πόλης. Με 6,70 μόνο, με πατάτες, σος λεμονιού, τριμμένα κεφαλοτήρια. Χαμός γίνεται. Και κυρίως με τη σκεπαστή, όπως σας είπα, που είναι γύρος χοιρινός κοτόπουλο ή συνδυασμός. Που σκεπάζεται με δυο αφράτες πίτες γίγας και αναπαύεται σε στρώμα φτιαγμένο από μίξ τυριών, ξεροψημένα μπέικον, πιπεριές, μανιτάρια. Δεν περιγράφω άλλο! Επιστρέφουμε! Έτσι με χιτζάσα πάμε πάλι. Αφιερώνεται σε όλους τους ταξιτζίδες. Έχω να πω και καταρχήν Καραγιάννης που ξέρω ότι γουστάρει χιτζάς. Έχω να πω Θοδωράνος, Θοδωρός. Έχω να πω Ταρίφοφ.
Έχω να πω όλα τα παιδιά που μας ακούνε στο τιμόνι. Ειδικά σε αυτούς που είναι στην πιάτσα τώρα και δεν κουνιούνται, που δεν υπάρχει κινητικότητα. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Θέλω να στείλω τα χαιρετίσματά μου πριν πάω στις γραμμές, ειδικά σήμερα στο σύνδεσμο φίλων ΠΑΟΚ Ανόβερου. Είναι ειδική αναφορά σήμερα. Έλα, Ζαφύρη. Δεκέμβριος του 2002. Μία Τετάρτη βράδυ ξεκινά ένα λεωφορείο με παοξίδες από το Ανόβερο για την Πράγα της Τσεχίας, για να βρεθεί κοντά στο μεγάλο ΠΑΟΚ που αγωνιζόταν στο κύπελο UEFA, όπως λεγόταν τότε. Μία Τετάρτη αργά το βράδυ, που το θερμόμετρο έδειχνε χαλαρά μείον 15, το χιόνι είχε σκεπάσει τα πάντα, όλη τη νύχτα ταξιδεύουν για να βρεθούν την Πέμπτη το πρωί στην Τσεχία και στην Τσέχικη πρωτεύουσα. Πάνω από 6.000 παοξίδες στο γήπεδο εκείνη την βραδιά σίγουρα θυμούνται μόνο ένα πράγμα σήμερα: το κρύο. Με μείον 20 βαθμούς Κελσίου, τόσες χιλιάδες λαού, τέτοια αγάπη, τέτοια λατρεία. Μόνο στον ΠΑΟΚ συναντά κανείς. Η εκδρομή αυτή ήταν η αφορμή. Οι επόμενες μέρες στο Ανόβερο μεταξύ παοξίδων κυλούν γύρω από ένα μόνο θέμα: η ίδρυση ενός συνδέσμου φίλων ΠΑΟΚ. Είναι πιο επιτακτική ανάγκη από ποτέ. Ένα σύνδεσμος που θα οργανώσει, που θα συσπυρώσει και θα στεγάσει το όνειρο, τα όνειρα των φίλων του ΠΑΟΚ στο Ανόβερο. Σαν σήμερα, 11 Ιανουαρίου, ήταν η μέρα Σάββατο του 2003. Σε ένα ελληνικό καφέ στο Altstadt Hanova συνεδριάζουν φίλοι του ΠΑΟΚ. Το ζητούμενο σαφές, οι υπογραφές πέφτουν και ιδρύεται ο σύνδεσμος φίλων ΠΑΟΚ Ανόβερο Black and White. Οι επόμενες κινήσεις, γενική συνέλευση, ανάδειξη διοικητικού σχήματος, ψήφιση καταστατικού, αναγνώριση του συνδέσμου από τις γερμανικές αρχές και από τον επίσημο ΠΑΟΚ. Το έργο δύσκολο, όμως η θέληση αυτών που εμπλέχθηκαν στα διοικητικά του συνδέσμου, αλλά και τη στήριξη του κόσμου ήταν τέτοια που λίγο πολύ όλοι γνωρίζουμε τη συνέχεια. Ο σύνδεσμος σήμερα στεγάζει τα παιδιά του ΠΑΟΚ σε ένα πολύ όμορφο χώρο από τον οποίο ξεκινούν όλες οι δραστηριότητες. Το οπαδικό κίνημα του λαού του ΠΑΟΚ σήμερα είναι ένα δυνατό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας του Ανόβερου. Το 2018 είναι επετειακό έτος για το σύνδεσμό μας που κλείνει 15 ολόκληρα χρόνια. 15 χρόνια αγώνα, προσπάθειας, λατρείας για τα 4 ιερά γράμματα ΠΑΟΚ. Σήμερα έχουμε γενέθλια. Χρόνια πολλά στο σύνδεσμο φίλων ΠΑΟΚ Ανόβερου, με τιμή η δίκηση του συνδέσμου ΠΑΟΚ Ανόβερου. Χρήστο Τσίκο και τα υπόλοιπα παιδιά, αδέρφια μου, αδέρφια μου. Να με λυπηθείς, έλα να με βρεις, κι ίσως να σκεφτείς. Έτυχε λοιπόν, πρόπερση, όχι έτυχε, με κάλασαν τα παιδιά να παρουσιάσω το χορό τους στην εκδήλωσή τους. Είναι μια από τις βραδιές που την αναφέρω αραιά και που, αν αύριο έφευγα από αυτή τη δουλειά, αν αύριο παρατούσα τα μικρόφωνα, θα έλεγα ότι είναι μέσα στις 5 κορυφαίες στιγμές που έζησα. Εκείνο το βράδυ, στο Ανόβερο, είδα πράγματα που δεν θα τα ξεχάσω ποτέ. Έζησα πράγματα που ήταν απόλυτα ζουμού σου. Είδα ανθρώπους, διαβάζοντας το ΠΑΟΚ είσαι γιατί τη βερσιόν Ανόβερο που πιθανόν να την ακούσουμε αν προλάβουμε αργότερα, παίζοντας τη λύρα ο Νίκος Κρομλίδης, ο υπέροχος αυτός τύπος, είδα ανθρώπους να κλαίνε στο άκουσμα της λέξης ΠΑΟΚ, στο άκουσμα αυτής της ιστορίας και δεν θα το ξεχάσω ποτέ πόσο συσπυρωμένη, πόσο ατέρμονη, ανιδιοτελής αγάπη υπήρχε για τον ΠΑΟΚ και υπάρχει. Ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά, να ζήσουν 1000 χρόνια, να μεταφέρουν και στα παιδιά τους τις αγνές αρχές, τα πιστεύω τους για τον ΠΑΟΚ. Αυτό μόνο έχω να πω. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Πάμε στις γραμμές. Υπενθυμίζουμε, χορηγή δεύτερης ώρας είναι η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, οι εξαιρετικές γεύσεις απέναντι το Μασούτι στα Ελευθέρια. Φυσικά, Διέγκο Παντσέτα εκεί να μαγεύει. Μην ξεχνάτε, Τέντα Χόμ, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, Μπαμπάς και Ιώ, 35 χρόνια. Τέντα Πέργολα, Διανεμική Ζελατίνα, Καλαμαριά, Πολύγνη, Καλκιδική, 4-30-0-11, κορυφαίο όνομα. Νούμερο 1 στην Τέντα. Ο Μπαμπάς και ο Γιώργος. Και βέβαια, Καλόε με την Αλόη με Μύρτιλο. Πατέντα δική τους, 23-12-200-500, δύο μπουκάλια Αλόης με Μύρτιλο, με Blueberry, ειδικά για το διαβήτη, παράλληλα με τη φαρμακευτική σας αγωγή, 49-90 τα δύο μπουκάλια. Είναι εξαιρετική η τιμή μαζί με 20 ευρώ δώρα κρέμες, σώματος, χεριών κτλ. Αλόι με Μύρτιλο από την Καλόε. Νούμερο 1 εταιρεία που έχει φτιάξει ο Χρήστος Κιάτας. Αδερφέ μου, βλέπω ότι κάνεις πραγματικά υπέροχα πράγματα. Και όσοι πήραν, ενθουσιάστηκαν από τα προϊόντα. 23, 12, 200, 500. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας.
Κωνσταντίνε, καλημέρα. Καλώς το σεραίο! Πού είσαι, φίλε? Εδώ, γιγαντά μου. Εχθές είχα μια παρέα, έβαλα λίγο, είχα χρόνια να ακούσω ένα σπορ για να δεν θέλω να δω το παιχνίδι τι γίνεται. Ναι. Λέω το παιχνίδι, λέει τι έγινε. Λέω, κυρία, τελείωσε, λέω τώρα στον καφέ είναι. Έμενε μετά η εκπομπή, άκουγα λίγο τον δημοσιογράφο που έκανε εκπομπή στην Ελλάδα σπορ. Ρε φίλε, αυτή είναι η μετική και τους πληρώνει όλη η Ελλάδα. Να προσπαθεί να μας πείσει τώρα, βασικά αυτούς που τους ακούνε περισσότερο στην Αθήνα, ότι ο Μυραλάς με την απόδοση του ανέβασε όλη την ομάδα. Δηλαδή ακόμα δεν έπαιξε μισή ώρα, θεαματικά ανέβασε όλη την ομάδα. Δηλαδή οι άνθρωποι δεν πέσουν, τους δίνουν χαρτάκι. Μιλάμε για προπαγάνδα μεγάλη και μετά λένε κανένας άνθρωπος να μην κάνει δουλειά του. Αλλά... χαρτάκι δεν ξέρω αν παίρνουν. Έτσι και δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Δεν έχουμε για αυτό το πράγμα. Αλλά θέλω να σου πω ότι εκεί, φίλε, υπηρετούν όλοι συγκεκριμένες ομάδες. Δηλαδή, φίλε, τι περιμένεις? Μετά λένε κανένας άνθρωπος να μην κάνει τη δουλειά του, να συναφοριόμαστε εμείς άμα θα κλείσουν αυτοί που τους πληρώνουμε όλη η Ελλάδα, έτσι. Θα έπρεπε από την αθλητική Κυριακή μέχρι αυτούς. Στα κρατικά. Έτσι, γιατί λέμε, ο ιδιώτης, αυτός που δουλεύει στο ιδιωτικό, okay, που και εκεί δεν ισχύει αυτό. Δηλαδή, η ιδεοντολογία λέει ένα σωστός παντού. Στο κρατικό όμως δεν θα έπρεπε να συμπεριφέρεσαι στη Μακεδονία και στον ΠΑΟΚ σαν ένα αποπέδι. Σαν να είναι δεύτερη νούμερο Β' Ελλάδα. Δεν θα έπρεπε. Δεν θα έπρεπε, έτσι, ξεκάθαρα. Τέλος πάντων, τα έχουμε πει χιλιάδες φορές, δεν αλλάζει αυτό. Τι να σου πω, δηλαδή, από σπόντα και εγώ παλιά τους άκουγα πάρα πολύ, χωρίς πλάκα. Τώρα μετά χωρίς με τα δύο Θεσσαλονίκες και 99% φίλε ακούω μόνο εδώ. Αλλά οι άνθρωποι δεν πέσουν, είναι στα όρια του αστείου να πω. Τέλος πάντων. Χαλάμε τζάμπα το κέφι μας. Κάθε μέρα. Εγώ για ένα δεκαήμερο κάθε μέρα έστελα μήνυμα στο Sky το πρωί. Γιατί δεν διαβάζετε τις αθλητικές Βορείου Ελλάδος? Γιατί δεν διαβάζετε τη Φόρτσα, τη Μέτρο Σπορ και την Αρένα? Κάθε μέρα, κάθε μέρα. Έστελα μήνυμα. Και πρόσεξε, γιατί το λέω, στις πολιτικές που δείχνει, βγάζει η ψυχολογία του κυνηγού, τα νέα της Πάτρας, η φλόγα της Λάρισας, δηλαδή το αγροτικό κέλευσμα, ό,τι έχει σε φωτοτυπία, το έχει. Γιατί λέει, να δεν έρχονται. Πες, ίντερνετ λέγεται, κάνε μία φωτοτυπία, δεν ξέρω αν το ξέρετε το φωτοτυπικό, κάνε μία εκτύπωση, φίλε, τα πρωτοσέλιδα και πες τα. Γιατί να μην έχουμε εκεί δηλαδή άποψη, δεν είστε ένα πανελλαδικό κανάλι? Αλλά πού? Αλλά πού? Μάλλον όχι αλλά πού, αλλά αφού. Τέλος πάντων. Έγινε, Κωνσταντίνε. Γεια σου, ρε σερέ. Να σε καλά, να σε καλά. 2-10-287-888. Καλημέρα, Κώστα. Μπροστά στο στόχο του πρωταθλήματος, δεν θα πρέπει να μας δελεάσει καμία μεγάλη προσφορά προς τον Μπρίγιοβιτς την παρούσα στιγμή. Αλλιώς γκρεμίζουμε ό,τι χτίσαμε. 100% συμφωνώ μαζί σου, Χρήστο Δαβίδη. Ούτε καν το συζητάω. Δηλαδή, θα είναι τεράστιο αυτογκολ. Την ώρα της μάχης να απενεργοποιήσουμε το όπλο μας. Και να πούμε, ας το δώσουμε στη Ρεν για να λύσει η Ρεν το επιθετικό της πρόβλημα. Εκτός και αν νομίζετε ότι με τον Κουλούρη μόνο, που το παιδί και το συμπαθώ και το εκτιμώ, αν θα πάμε με τον Κουλούρη εχμηδόρατος, δηλαδή να πάρουμε το πρωτάθλημα. Ή αν θα βρεθεί κάποιος άλλος τώρα να έρθει, να προσαρμοστεί, να το μάθουν οι παίκτες του, να μάθει το πρωτάθλημα, ούτε καν κουβέντα. Ούτε καν. Λοιπόν, παραδοσιακά μου στέλνει το ραδιόφωνο στους 107,4 στο Λίμπερο. Γεια σου, αδερφέ μου. Πάμε στις γραμμές. Με την πινακίδα προς Τούμπα. Πολύ ωραίο αυτό. Καλημέρα σας. Ναι. Καλά, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Κωστή, εγώ σε ακούω αρκετά χρόνια από τότε που έμαθα ότι είσαι και από τη Γερμανία. Να είσαι καλά. Το όνομά σου? Χρήστος ονομάζομαι. Είμαι 65 χρονών. Ωραία, να ζωή να έχεις. Σε ευχαριστώ. Εγώ έπαιζα παλιά παλέμαχος του ΠΑΟΚ και πήγα στη Γερμανία. Mm-hmm. Και πήρα και το δίπλωμα του προπονητού εκεί. Α, μάλιστα. Στο Ρουίτ. Α, στο Ρουίτ, ναι. Έξω από τη Στουτκάρδη. Ναι. Είχα δάσκαλο του Χάρη το Χέμο. Α, μάλιστα. Ναι. Τώρα ήθελα να πω, ξέρω εγώ. Από καιρό δηλαδή, ξέρω τι είναι η δουλειά του καθενός, ξέρω εγώ, για να κάνει σαματά, ξέρω εγώ, για τον ΠΑΟΚ. Γιατί αυτοί έτσι βγάζουν το ψωμί τους. Σήμερα άκουγα, ξέρω εγώ, για το Μολέντο, ξέρω εγώ, για το ένα και για το άλλο, για 6 μήνες. Αφού αποφάσισε, εγώ νομίζω ότι αφού αποφάσισε το συμβούλιο, η διοίκηση, ναι, πώς θα το πούμε, της εταιρείας,
να κάνει αυτή την ενέργεια. Ναι. Εμείς πρέπει να ακολουθάμε και να βοηθάμε, ξέρω εγώ, σε κάθε τους απόφαση, όχι να κοντράρουμε συνέχεια. Ναι. Δεν κάνουμε εμείς τη διοίκηση. Εμείς είμαστε για την κερκίδα, να φωνάξουμε, να κάνουμε για τα τέσσερα γράμματα που λες πάντα. Είμαι αντίθετος σε αυτό. Είμαστε χωρισμένοι. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Ναι. Όπως είπες, ο Ολυμπιακός, ξέρω εγώ, με τον Μπιραλάς, και αυτοί οι 6 μήνες δεν πήρανε. Βλέπεις, κουτσιμουδιά. Δεν υπάρχει τίποτα, ναι. Μιλάει κανένας. Γιατί είναι ενωμένοι τα καταφέραν. Δεν ξέρω πώς τα καταφέραν. Και είναι ενωμένοι. Δηλαδή, γιατί δεν βγαίνει έξω τίποτα. Είναι με το Μαρινάκι. Ο Μαρινάκης το έγινε, τελείωσε. Εμείς τα κοντράρουμε, ξέρω εγώ, να κάνουμε. Κάθε φορά λέω ότι καταρχήν δεν είναι κακό να υπάρχει η επιφύλαξη ή η αμφιβολία αν ο παίκτης θα βάλει τα πόδια του στη φωτιά, έτσι. Νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να το σκεφτεί. Επειδή έρχεται για 6 μήνες, μήπως θα είναι αυτός που πρέπει. Άλλο αυτό. Μήπως όμως αυτός μας βοηθήσει. Υπάρχει όμως αυτό. Υπάρχει και αυτό ότι τον θέλω για μισό γύρο εγώ. Και πιθανόν να φάει και την καψούρα εδώ και να μην κουνηθεί ποτέ. Να μείνει για πάντα. Αυτοί που πληρώνουν τη δουλειά αποφασίσανε να κάνουν αυτή την ενέργεια. Ναι, πρέπει να είμαστε μαζί τους. Και αν ξέρω εγώ μετά. Άλλο η κριτική. Άλλο η κριτική. Η κριτική είναι πάντα θεμητή και είναι υγιές φαινόμενο το να ασκείς κριτική. Άλλο αυτό. Άλλο όμως να σκοτωνόμαστε μεταξύ μας και να διχαζόμαστε πάλι και να βρούμε τώρα μία αφορμή ο ένας με τον άλλο να βγάζουμε τα μάτια μας. Την ώρα που μένεται ο πόλεμος και η μάχη. Το λέω κάθε μέρα εγώ. Ναι, δεν μου αρέσει η προβατοποίηση, δεν μου αρέσει να έχουμε όλη την ίδια άποψη. Και είμαστε λαός, είμαστε μια ράτσα, είμαστε μια φυλή, είμαστε ένα DNA το οποίο έχει την αμφισβήτηση στο αίμα του. Είναι καλό αυτό. Άλλο αυτό, άλλο βρίσκουμε κάθε φορά μια αιτία να σκοτωνόμαστε, έτσι. Να αμφισβητήσεις όσο θέλεις, αλλά να έχει κάποια βάση. Εδώ πριν το δούμε, εδώ το μαζεύεται το μα δεν είναι. Όπως το βγάλανε σαν κάτι τώρα, σε παρακαλώ. Προχθές είπες για το Μέση. Έτσι είναι. Άμα φέρουν το Μέση στον πάγο, θα πούνε όχι είναι κοντός, είναι, όχι είναι έτσι, όχι το άλλο. Τι μουσια είναι αυτά. Έλα σπάντων. Κωστή. Να είσαι γερός. Κι εγώ. Να είσαι πάντα καλά. Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Κληρώνουμε τραπέζι στο Όλα στα Όρθια σήμερα. Για δύο άτομα υπέροχο. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλώς το παιδί! Καλώς τον. Καλά είσαι, δηλαδή ανεκδίγητος, έτσι. Για πες. Δηλαδή τραγικός θα έλεγε. Με σήμα τον τράγο. Κολονία υποστηρίζεις. Όταν κάνεις αυτή την περιγραφή με τις πίτες και τα τυριά μέσα για τα μαϊντάρια, δηλαδή δεν λυπάσαι κανέναν εκεί. Κανέναν. Πιστεύω ότι παίρνω που διαβάζω το κειμενάκι 300 θερμίδες. Μόνο που το διαβάζω. Αν το σκεφτώ κιόλα. Είναι ότι ακούει και κόσμο εκεί την ώρα. Πρωί-πρωί. Εντάξει, είναι υπέροχο αυτό που γίνει. Εντάξει, τι να κάνουμε. Ωραία πράγματα. Ωραία. Λοιπόν, κοίταξε. Να βάλουμε τα γεγονότα, ναι. Η ΟΠΑΟΚ έχει την καλύτερη άμυνα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Βεβαίως. Πολύ ωραία. Έχει τα χρήματα και τη δύναμη. Βεβαίως. Πολύ ωραία. Δεκτό. Σου απαντώ σε κάθε ερώτηση ξεχωριστά. Ναι. Εμείς γνωριζόμαστε αν ο Μολέδο είναι ή δεν είναι αυτός που θα ήταν σε περίπτωση που έρθει εδώ στην ομάδα και παίξει ή δεν παίξει. Μείνει όχι. Εδώ τώρα έχω μια μικρή ένσταση. Εγώ καταρχήν είπα αργήσαμε, δεν θα έπρεπε να γίνει έτσι. Είναι η προσωπική μου άποψη. Πολύ ωραία. Γιατί όμως ναι. Μισό δευτερόλεπτο να σου απαντήσω αυτό που μου ρώτησες. Ναι. Εγώ θέλω να έρθει ο παίχτης έστω και για 6 μήνες. Τι πιστεύω εγώ, ότι αν έρθει για 6 μήνες δεν αφήγει ποτέ ο παίχτης. Θα βρεθεί τρόπος το καλοκαίρι να τον αγοράσει η ομάδα από την Ιντερνασιονάλ. Με πιέσεις του ίδιου του παίχτη που θα έχει φάει καψούρα εδώ. Εμένα όμως τι με ενδιαφέρει, δεν με ενδιαφέρει το καλοκαίρι. Με ενδιαφέρει σε αυτά τα μάτς που θα αγωνιστεί να παίζει σαν να μην υπάρχει αύριο. Πώς παίζει ο Μάτος. Ο Μάτος πώς παίζει, να τον πιάσει ο Μάτος από το αυτή και να του πει: έλα εδώ, ξέρω ότι είσαι για 6 μήνες, άκουσε δεν αφήγεις ποτέ από εδώ. Και την ψυχή σου δώσε εδώ, θα μείνει εδώ, θα γεράσεις. Θέλω να τον δω δηλαδή να παίζει με αυταπάρνηση σαν να μην υπάρχει αύριο. Όχι, φιλώ τα ποδαράκια μου. Βολεύτηκα τώρα, θα πάρω τα λεφτουδάκια μου 6 μήνες και θα φύγω. Αυτή είναι η μόνη μου φοβία. Όπως και να το κάνουμε, αυτή τη στιγμή εμείς δεν κρυμνόμαστε από έναν κεντρικό αμυντικό. Έχουμε πολύ εύκολα λύσεις, έχουμε και άνεση λύσεων. Το θέμα είναι άλλο. Εμείς γιατί το κάναμε θέμα, που κανονικά όλο αυτό έπρεπε να το είχε κάνει ο Παναθηναϊκός, που δίνει τον καλύτερό του κεντρικό, ουσιαστικά που ξεπουλιέται
με όποιον τρόπο μπορεί και όλα φυσικά αυτά δείχνουν μια δύναμη μια άλλη ομάδα που κάνει ό,τι γουστάρει. Δική μας δύναμη που δεν πήγαμε να πάρουμε τον παίχτη με ύπουλο και δόλιο τρόπο, όπως το έκαναν άπειρες φορές αυτοί στο παρελθόν, δείξαμε ανωτερότητα. Δείξαμε ότι είμαστε διαφορετικοί. Είμαστε όχι μόνο δυνατοί. Δεν είναι θέμα δύναμης. Είναι και θέμα νοοτροπίας. Δεν θα γίνουμε ποτέ σαν αυτούς. Να σου το πω έτσι. Εντάξει, και δεν το φοβάσαι. Λες, εγώ παίζω στα ίσια γιατί δεν σε φοβάμαι. Φυσικά. Μα ακούω που λένε, να λέει, θα ενισχύσουμε αυτούς με τον Κάτ. Θα ενισχύσουμε τι, γιατί θεωρείται αντίπαλο για το πρωτάθλημα τον Παναθηναϊκό. Πάνε να σώσουν την κατηγορία. Τι θα ενισχύσω, δηλαδή δεν είναι κανένας αντίπαλός μου ο Παναθηναϊκός, εδώ και αρκετό. Είναι θέμα πολιτικής, έτσι. Εκεί μπορεί να με βρεις και διαφορετικό σε θέση. Όχι ότι συμφωνώ με αυτό, έτσι, αναλύουμε τώρα την κατάσταση, δεν λέω ότι συμφωνώ με αυτό. Προσπαθώ να σου πω την αλήθεια, αυτό που με ενδιαφέρει τώρα είναι ότι έχουμε κάνει τεράστια ανάλυση για ένα θέμα το πάλι οποίο όλο σωστό, αυτό δεν έπρεπε να γίνει καν έτσι, το είπαμε. Πώς τα καταφέρνουμε κάθε φορά. Έπρεπε να είναι στον Παναθηναϊκό, όχι στον ΠΑΟΚ. Φυσικά. Να σκοτώνονται γιατί τους υπολείπονται οι παίχτες. Σε κάθε. Το κάτω-κάτω της γραφής αυτοί να αγκομαχούν, γιατί δεν έχει γίνει ακόμα η μεταγραφή, γιατί θέλουμε να πάρουμε τα χρήματα, μη φάμε μείον 6 και πάει λέγοντας. Όλα αυτά, αντί να τα έχουν αυτοί, τα έχουμε εμείς που έχουμε την άνεση να τους κοιτάμε από πάνω. Έτσι. Είναι τραγικό το πόσο ανάποδα κινείται το θέμα. Και ξέρεις ποιο είναι κάτι που δεν μου αρέσει και κλείνω με αυτό. Ναι. Είναι αστείο να βλέπεις ανθρώπους που έχουν σχέση με τον ΠΑΟΚ, που ουσιαστικά βγάζουν το ψωμάκι τους, να πρέπει να το κάνουν τέτοια ανάλυση που να βλέπουμε την ανάποδη μεριά, ρε αδερφέ. Όχι, δεν είναι ανάποδη. Ό,τι και να σου πει ο καθένας, εσύ έχεις τη δική σου άποψη. Το λέω συνέχεια όσα χρόνια πίσω από το μικρόφωνο. Εσείς μπορείτε να αποφασίσετε μόνοι σας ό,τι και να σας πει αυτός που είναι πίσω από το μικρόφωνο. Όποιος θεωρεί ότι επειδή αυτό που λέει πίσω από το μικρόφωνο το είπε αυτός, πρέπει να είναι νόμος, υποτιμά αυτό που τον ακούει. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν σημαίνει αυτό ότι. Δηλαδή, εγώ μπορεί να πω χ. Αν εσύ έχεις άλλη άποψη, γιατί εγώ να πρέπει να σου επιβάλλω ντε και καλά ή να βγω και να πω ότι αυτό που λέω εγώ, ρε, εγώ ξέρω. Είναι λάθος αυτό το πράγμα. Θα έχουμε και διαφορετική άποψη, έτσι. Σε αυτή την περίπτωση του Μολέδο υπάρχουν δύο διαφορετικές απόψεις. Και οι δύο απόψεις είναι ΠΑΟΚ. Ο μένα να σου λέει, φίλε, κακός που μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία. Έπρεπε ο παίκτης να αποκτηθεί. Πας τώρα και τους δίνεις σανίδα, τους δίνεις λεφτά. Η άλλη πλευρά ξέρεις τι λέει. Το παίχτη τώρα. Κάνω επίδειξη δύναμης, δείχνω ότι είμαι ανώτερος, δεν είμαι ίδιος σαν τους άλλους. Παίρνω τον παίχτη για 6 μήνες, θα φάει καψούρα και θα μείνει εδώ για πάντα. Δεν με ενδιαφέρει, θα πάρω το πρωτάθλημα και τον θέλω μέσα. Κανέναν από τους δύο. Να μην μείνει και να σηκωθεί να φύγει και να μην παίξει, ουσιαστικά είναι επίδειξη δύναμης. Πολύ σωστά. Αυτό ισχύει και για δύο περιπτώσεις. Σου λέει, σου παίρνω έναν από τους καλύτερους αμυντικούς στην Ελλάδα που έχεις. Διαφωνείς ή συμφωνείς. Για τους τελευταίους 6 μήνες. Φιλάρετε μου. Άμα το δεις και έτσι, αυτή τη στιγμή παίρνοντάς του τον καλύτερο αμυντικό του, σίγουρα τον Παναθηναϊκό τον αφήνεις ακάλυπτο. Ναι. Καλά, είπα, δεν μας απασχολεί βαθμολογικά αυτή τη στιγμή. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά από μεριάς εκδίκησης, όταν ο άλλος χάνει. Μα αυτό είναι πιο. Το είπαμε πολλές φορές. Αυτός είναι ο τρόπος. Πιο πολύ τους πονάει αυτό. Είναι η θετική μεριά που δεν θέλουμε να βλέπουμε εμείς και που χανόμαστε και αγχωνόμαστε σε πράγματα που ούτε καν μας αγγίζουν. Έγινε, φιλάρετε! Σε χαιρετώ! Πάμε παρακάτω, τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα. Ναι! Καλημέρα. Συγγνώμη που περίμενες. Δεν πειράζει. Καλώς το παιδί. Χαίρομαι να ακούω και το φιλάρετο και να συνεχίσω. Άκησε με έτσι. Έλα, άκησε, κατάλαβα. Αυτά που λέει ο φιλάρετος έχει δίκιο. Το πρόβλημα είναι δικό τους. Θυμάσαι που σου είπα πριν τις γιορτές ότι θα πάρουμε τον έχουμε κλεισμένο σχεδόν. Λοιπόν, αυτό που, για το Μολέδο, αυτό που δεν το ξέραμε εμείς και δεν το ήξερε και ο Παναθηναϊκός, ότι έχει κλείσει προσύμφωνο με την Ιντερνασιονάλ. Ναι. Δεν είναι. Δεν το ξέρανε Κωστή αυτοί. Καταλαβαίνεις τι μπάχαλο ομάδα είναι. Μα όταν τον έχεις απλήρωτο τον παίχτη σου, τι περιμένεις. Αιώνια πίστη, τι είναι παντρεμένος μπορούσε, είναι με την ομάδα. Κοίταξε Κωστή, επειδή ήξερα τα πράγματα και στο είπα. Γι' αυτό δεν σου είπα και όνομα και με έλεγες και όλα πέστε και τι ξέρω. Ξέρω, αλλά το θέμα είναι ότι... Δεν μου έλεγες για παίχτη από Ελλάδα. Ε? Θυμάμαι πολύ καλά τι κουβέντα κάναμε. Ελλάδα είπα. Όχι, μου έλεγες παίξει από εξωτερικό και τέτοια, δεν μου έλεγες από Ελλάδα. Θυμάμαι πολύ καλά, μην με μπερδεύεις.
Εξωτερικό, ξένος δεν είναι παίχτης. Με τρελάνεις τώρα, δηλαδή. Άσου τώρα, άκου τώρα. Μου έλεγες για παίχτη από το εξωτερικό, όχι τώρα. Παίχτης από το εξωτερικό, από ομάδα του εξωτερικού μου έλεγες. Και σου είπα πες όνομα, άστο το μολέδο, χαίρο πολύ. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Θυμάμαι πολύ καλά τι λέγαμε. Πάμε. Ναι, θέλω να πω για τον Μίχελ. Αφού ήθελε να τον πάρει αυτό το παίχτη, και ο άνθρωπος υπέγραψε προ σύμφωνο τελευταίες μέρες. Δηλαδή μπορούσε άνετα να πάει, να κάνει προσφυγή και ας τα βρίσκαν, ας κάνουν ό,τι θέλαν με τον Παναθηναϊκό αυτή. Κατάλαβα. Δεν ήθελε ο παίχτης να κάνει προσφυγή. Δεν θέλαμε κι εμείς να πάρουμε με τέτοιον τρόπο οποιονδήποτε παίχτη. Δεν ναι, γουστάρουμε. Εντάξει. Δεν είμαστε ίδιοι με αυτούς. Εδώ δεν ισχύει το όμοιος ομοίο και η κοπριά στα λάγανα. Δεν θέλαμε έτσι. Άκου, επειδή έχει κάποιο. Και ας διαφωνεί αρκετός κόσμος με το σκεπτικό. Άκου. Αυτό είναι πραγματική επίδειξη δύναμης. Καταλαβαίνεις την μπαϊράκι επικοινωνιακό θα στείναν αυτοί κάτω αν τους κλέβαμε έναν παίχτη έτσι. Με προσφυγή. Τι θα λέγανε, ορίστε εσείς την ίδια ώρα αυτοί που μας κουνάνε το δάχτυλο και μας κάνουν ηθική διδασκαλία. Περιμένουν να κάνει προσφυγή ο Κόντε για να πάρουν τον Κόντε από τα Γιάννενα, Άκη. Απλά πράγματα. Άκου λίγο, άκου. Εμείς δεν μπορούμε να γίνουμε σαν αυτούς. Αυτό που είπε μπορούμε, αλλά δεν θέλουμε. Όχι, πρόσεξε, όχι δεν μπορούμε. Μπορούμε, δεν αλλά μπορούμε. Δεν θέλουμε, φίλε. Μπορούμε. Μια χαρά μπορούμε. Τι, συγγνώμη. Δεν θέλουμε να γίνουμε σαν αυτούς. Πρόσεξε. Άλλο το δεν μπορούμε, άλλο το δεν θέλουμε. Είναι σαν μια πολύ άσχημη γυναίκα που λένε ηθική είναι, δεν πάει με άντρες. Μα δεν την πλησιάζει κανένας. Αυτή δεν μπορεί να είναι ηθική. Έτσι, δεν είναι ότι δεν θέλει. Εδώ εμείς μπορούμε να είμαστε. Αλλά δεν θέλουμε, έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Κοίταξε, τα ρήματα, η ελληνική γλώσσα, Άκη μου, είναι πάρα πολύ σοφή, πολύ ψαγμένη. Ξέρουμε. Μια χαρά μπορούμε να πάμε και να τους πάρουμε, ούτε να πάρουν χαμπάρι και γουλ και μολέδο. Άκου, η οπαδή του ΠΑΟ και οι φιλάθλοι, ο Σαββίδης, τους αφουγκράζεται, τους ακούει. Ο άλλος από κάτω, ο Κοκκινοσκουφίτσος, δεν καταλαβαίνει τίποτα, δεν ακούει τίποτα, κατάλαβες. Κάνει ό,τι γουστάρει. Σε λέει εγώ είμαι εδώ, εγώ κάνω. Αυτή είναι η διαφορά, κατάλαβες. Και όποιος μιλήσει, ξέρεις. Έγινε, Άκη, φιλιά. Κοίταξε, και ο Μέση πήρε νησάκι, έρχεται σιγά σιγά. Τι πήρε? Νησάκι. Ελληνικό. Βέβαια, τη Σοφία, έτσι λέγεται. Έτσι, Σε πουλάμε την Ελλάδα, παιδιά. Ωραία, την άλλη χώρα. Έλα το ξεπούλημα. Και σύνδετες ονομασίες έχω, βρε. Ελάτε, πάρτε. Πάρτε, άρε, Ελλάδα, άρε. Κλείσε, να βρίσκω, δεν μπορώ, κλείσε. Με παπούτσια σκονισμένα από το χωματόδρομο, έρχομαι από την Αθήνα. Όλο το δρόμο, έρχομαι για να κλείσω το μολέδο. Λέει ο Παναθηναϊκός, παρακαλά φυσικά. Φουλ τα βάθια, ακούστε αυτό, έχει χορηγία έχω. Έρχομαι μόνο για χατήρι σου. Πύρισο! Εδώ είμαστε! Αλυσφαίρα, φέρα! Τεκανή βραδιά! Ο δήμαρχος, σύμμαρχος! Κληρώνει μία γίδα! Και μία το στιέρα! Τον ΙΒΜΗ, 53-11! Πινακίδα από τον Τεσεβό είναι αυτή, φίλε. ΙΒΜΗ, 53-11. Μεγάλες στιγμές. Κυρίες και σπιδίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού και της εκπομπής. Εδώ είμαστε, ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Τραπεζάρα κληρώνουμε και το όλα στα όρθια, υπέροχα. Και στα δυο μαγαζιά και στην Κωνσταντινούπολεως και στη Λεωφόρο Στρατού να πάρετε την παρέα, να πάτε να γουστάρετε τον φίλο σας, τη φίλη σας, να πάτε να πάτε υπέροχα πράγματα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 545 26. Εκείνη τη βραδιά που περιγράφει στην Τσεχία ο Χρήστος, εκείνη η εκδρομή είναι που ακούστηκε το μυθικό, το επικό, γιατί βλέπω πάρα πολύ μεγάλη χρήση του έπος, λέει, τάδε ή ποτάδε. Φίλε, έπος είναι το προσωποποιώ το πολικό ψύχος. Του δίνω οικογένεια για να του βρίσω συγγενικό πρόσωπο, το κρύο γαμπίμπι, η μάνα σου. Νομίζω ότι έχει γράψει ιστορία, δεν βρίζουμε ποτέ μανάδες φυσικά. Αλλά εδώ η ποιητική αδεία, η ανάγκη για το ψύχο στο πολικό που οδηγεί τον εγκέφαλο στο να γεννήσει σύνθημα. Κρύο γαμπίμπι, η μάνα σου. Δεν υπάρχει. Χειροκρότησα και τότε, το λέω, το θεωρώ μια μαγική στιγμή. Αυτός που το σκέφτηκε, το μυαλό του γεννάει, παπάδες κάνει. Τι να πεις. Πάμε στις γραμμές. Ναι, γεια σας. Μήπως γνωρίζετε... Όχι ρε φίλε. Έλα τσκουνιδά. Μήπως γνωρίζετε ποια θα ήταν η καλύτερη εξέλιξη αφού φαγώθηκαν να μας πάρουν τον Πρίγιοβιτς. Η καλύτερη εξέλιξη ήταν να μείνει ο Πρίγιοβιτς και να έρθει και ο Μπέρκ.
Κωστή, όχι. Εγώ έχω πιο άρρωστο μυαλό, Κωστή. Ακόμα πιο τρελό μυαλό από το δικό σου. Θέλεις να φύγεις ή μάλλον θέλετε να πάρετε τον πρίγκιο Βιτσόφ, ο ιός είναι αυτός. Ναι. Φέρε τα 10 χαρτιά της ρήτρας. Ναι. Μια χαρά, τα παίρνω και πάω Αγγλία και φέρνω τον αληθινό κοτσιδάκι, φίλε. Τον Ιμπραήμοβιτς. Μπράβο. Θα σε κόψω. Θα σε κόψω, θεωρώ ότι ηρωνεύεσαι. Θεωρώ ότι ηρωνεύεσαι, θεωρώ ότι ηρωνεύεσαι. Άκου την κατάληξη της τρέλας. Ναι. Του ονείρου. Μη χάνεις την τσουκνίδα, έχασες την τσουκνίδα για λίγο, έχασες την τσουκνίδα, την φωνή τσουκνίδας, μην το χάνεις. Άκου, τους έχεις σκοτώσει όλους, τους έχεις τρελώνει όλους μετά. Εγώ έχω άλλο σενάριο, μ' αρέσει το σκεπτικό σου, μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Δηλαδή, τους έχεις κρατάω τον Μπρίγιοβιτς και πάω και παίρνω από την Everton τον Μιραλάς. Ή πάω και παίρνω δανεικό το Μήτρογλου, από τη Μαρσέη. Και παίρνω και τον Μπέρκ. Και παίρνω και τα βουνά. Ο Πρίγιοβιτς δεν πρέπει να φύγει τώρα με καμία όμως. Τώρα, την ώρα που μένει το πόλεμο. Λέω, τους έχεις σκοτώσει, αν θα μπορούσες να το κάνεις αυτό, να του δώσεις τα 10 χαρτιά των όλων. Δεν είναι σε καλή κατάσταση ο Ζλάταν. Κωστή, είναι δεν είναι. Πιστεύεις ότι αν πάρουμε, λέω, αν παίρναμε τον Ιμπραήμοβιτς, πιστεύεις ότι όλοι θα έλεγαν καλά λόγια ή θα υπήρχαν και κάποιοι που θα έλεγαν, έλα μου, ωραία. Είχε τραυματισμό βαρύ, μεγάλωσε, ιδιότροπος. Οι 80 στους 100 θα λέγανε το γερασμένο, τον πεθαμένο, τον ανύπαρκτο. Έτσι, το σκοτωμένο άλογο και θα φέρει ένα στάτος στα αποδυτήρια. Εγώ θα ακούσα, ρε φίλε, όταν, αν ποτέ γινόταν αυτό, έτσι, φαντάσου όμως Κωστή μετά, το brand name του ΠΑΟΚ πόσο θα ανέβει. Ένας άλλος παίκτης πολύ κατώτερος του, να μην λέμε τώρα χαζομάρες, δεν γίνεται αυτό, έτσι. Φαντάζομαι τι βιογραφικά θα βλέπε. Θεωρώ ότι είσαι σε επίπεδα Ιούλιος Βέρν, μπορεί και Αύγουστος, 20.000 λεύγες κάτω από τη θάλασσα. Πιστεύω ότι κινήσεις σε τέτοια μονοπάτια. Κοίταξε. Ο γύρος του κόσμου σε 80 μέρες. Όταν ήρθε ο Μπέρμπα, έτσι. Ναι. Εντάξει, κανένας δεν περίμενε, να μην λέμε τώρα. Όχι, βέβαια. Χαζομάρες, εννοείται. Δεν είναι το ίδιο επίπεδο, έτσι. Εννοείται. Δεν είναι το ίδιο επίπεδο, εντάξει. Λοιπόν, εγώ αυτό το όνειρο θα ήθελα να δω στον ΠΑΟΚ, αλλά μάλλον σαν όνειρο θα το βλέπω. Έγινε! Κωστή, περίμενε λίγο. Σου έστειλε μήνυμα για το Ρέι. Έστειλες μήνυμα για το Ρέι. Ναι, το πρωί. Στο Μπλιμπλίκι. Όχι, αλλού. Αλλού θα το βρω. Ναι, πολλοί συζητάνε τώρα τελευταίο για το Ρέι και δεν ξέρω για ποιο το λόγο και στο Μέτροσπορ και στη Σπορτέι γράφουν. Ότι θέλει ο ΠΑΟΚ να πουλήσει το Ρέι. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, γυρίζουμε πάλι πίσω. Δηλαδή να φέρουμε τον μισοπεθαμένο να παίξει ξανά. Εντάξει. Ναι. Δεν ξέρω και ποιο λόγο πάλι γίνονται όλα αυτά. Τι θέλεις να σου πω τώρα. Θέλω Πασχαλάκη πρώτο. Και Ρέι δεύτερο. Θέλω Ρέι δεύτερο. Θέλω Σιαμπάνι τρίτο στην παρούσα φάση. Δεν έχω ακριβώς, τίποτα προσωπικό ακριβώς με τον Γλύκο. Τίποτα. Ούτε θα ακούσετε από μένα να λιδωρώ ή να κοροϊδεύω παίχτη του ΠΑΟΚ. Σε καμία περίπτωση. Αλλά θέλω να είναι το τρίδημο. Μακάρι το παιδί να είναι υγιές. Μακάρι, κανένα δεν έχω είπε, θέματα δεν τέτοια. Θέλω όμως να είναι να παίζει αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ που τουλάχιστον. Άστο. Έχουμε πολύ σοβαρότερα θέματα αυτό τον καιρό. Έχουμε μία μάχη που μένεται. Έχουμε 14 μάτς πριν τον τίτλο και δεν μπορώ να ασχολούμαι πάλι με τον Γλύκο. Συγγνώμη. Λοιπόν, Κωστή, πέφτω να κοιμηθώ να συνεχίσω το όνειρό μου. Άντα, γόρι μου. Άντε. Και πρόσεξε, τι, okay. Πρόσεξε τι τρως, μην τρως βαριά, μην τρως τίποτα. Εσύ πρόσεξε τι τρως, γιατί από ό,τι μας είπες, έτρεχες δύο μέρες. Άστα, φίλε. Λοιπόν. Φιλιά. Να είσαι καλά. Καλημέρα σας, ναι. Κωστή. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Καλά είστε. Δόξα τω Θεώ. Μπράβο. Λοιπόν, να σε υπενθυμίσω κάτι όσον αφορά με τον προηγούμενο. Από πού τηλεφωνείς, πες μου, από πού τηλεφωνείς. Λοιπόν, Μάκης, πρώτη φορά σε παίρνω τηλέφωνο. Και τελευταία! Μάκης, γιατί κουλέ. Μάκης, γιατί. Εδώ Θεσσαλονίκη είσαι. Θεσσαλονίκη. Ακούγεσαι σαν σύνορα έξω Μελβούρνη, δηλαδή τα σύνορα Μελβούρνης. Όχι. Πριν από λίγο περνούσα από τις φυλακές έξω και γι' αυτό είχαμε στο σήμα. Για λοιπόν, πες μου, σ' ακούω πολύ βαθιά όμως. Έχεις hands free. Έλα, όχι, τώρα μ' ακούς. Κάπως καλύτερα, για πες, ακούω λοιπόν. Έλα, λοιπόν, Μάκη, έλα. Ως αναφορά με τον Άκη, τους έλεγε ποιος και ποιος, πάνω από 10 φορές το ρώτησε. Αυτός ένα μηδέν. Ναι, και σε έλεγε ποιος είναι και τι είναι και δεν σε έλεγε κανέναν. Και τώρα σήμερα βγήκε και σου είπε για Μολεύο, έτσι δεν είναι. Ναι, δεν έλεγε. Για άλλον παίχτη, άλλον είχε πει, για εξωτερικό. Τίποτα δεν έλεγε. Τώρα όπως έλεγα και εγώ, όπως λέγαμε όλοι,
Ναι. Πάνω από 10 φορές ο Ρότσερ και θέλει να θα σε πω και ναι, 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 ναι. Καλά, καλά, τέλος πάντων, εντάξει. Τα έχουμε λοιπόν, πει. Λοιπόν, όσον αφορά για τον Μολέδο τώρα. Ναι. Και μετά το καλοκαίρι πάλι εμείς θα τον έχουμε αυτόν. Και εγώ το πιστεύω ότι αν έρθει ναι. Θα όχι φάει. Ναι. Ότι θα φύγει, θα φύγει, σίγουρο είναι αυτό. Ναι. Και μετά το καλοκαίρι πάλι δικό μας θα είναι. Να σου πω κάτι. Θα εξαρτηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, φίλε μου, τι παρουσία θα έχει. Αν έρθει, αν έρθει ναι. Και είναι ναι. Πραγματικά τουρίστας, αν έρθει και δεν βάζει τα πόδια στη φωτιά, αν έρθει και δεν ακουμπήσει, θα φύγει όπως ήρθε. Σωστά. Αν έρθει, και δείξει πράγματα και δεθεί με την ομάδα, αποκλείεται να μην γουστάρει εδώ, αδερφέ. Θα βρεθεί τρόπος και θα πάμε να τον αγοράσουμε από την Ιντερνασιονάλ. Το λέω έτσι απλά. Πολλοί θέλει να το καταλάβουμε τώρα, αυτό εδώ πέρα. Σου λέει γιατί να τον πάρω εγώ 1,5 χρόνο, 2,5. Μετά τι γίνεται άμα με βγει παλτό αυτός. Μετά όχι, πάλι, όχι, όπα, όπα. Μπερδεύεσαι. Ναι. Μπερδεύεσαι. Δεν είναι επιλογή μας να μην τον πάρουμε για 2,5 χρόνια. Δηλαδή δεν κάνουμε τώρα έλα για 6 και θα δούμε. Έχει συμφωνήσει αλλού αυτός. Τον πήρε Ιντερνασιονάλ. Δεν είναι στο χέρι μας, κατάλαβες. Δεν είναι δική μας επιλογή αυτό. Δεν είναι ότι τον θέλουμε για 6 μήνες από επιλογή μας. Ναι, τον πήρε Ιντερνασιονάλ, γιατί μετά το καλοκαίρι ναι. Δεν μπορεί να τον πάρει από εκεί. Άλλο αυτό. Αλλά θέλω να σου πω, δεν ήταν επιλογή μας να τον πάρουμε για 6 μήνες δανεικό. Έτυχε τώρα έτσι η κατάσταση. Εμείς τον θέλαμε για 2,5 χρόνια. Κατάλαβες. Απλά αυτό είναι ένα τέχνασμα τώρα, ένα τρίκ. Πώς μπήκαμε πάλι σε τέτοια κατάσταση. Τέλος πάντων. Ο παίκτης είναι σημασία, έχει να έρθει εδώ και να δείξει πράγματα. Μπορεί να γίνει ένα με την ομάδα, να είναι πολύτιμος, να πει σε 14 μάτς να είναι καθοριστικός. Αυτό. Αυτό περιμένουμε όλοι. Να γίνει. Αυτό θέλουμε. Ναι, έγινε, να είσαι καλά! Έγινε. Σε χαιρετώ! Έγινε. Να είσαι καλά! Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. 2310-287-888. Να πω την καλημέρα μου σε όλα τα παιδιά που μπήκανε στην ομάδα, στο Facebook, στο group μας, όπου εσίως το λέω, φτάσαμε σήμερα που μιλάμε, 9.812 μέλη. Και άλλα 5.000 είναι στο προσωπικό προφίλ. Όταν θα φτάσουμε 10.000, θα κάνουμε κάτι, θέλω να σας πω από τώρα. Επίσης, Δέλης Μονό, το πρώτο σπουδαίο και μεγάλο δώρο που θα έχουμε από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης θα είναι αποκλειστικά αφιερωμένο στα παιδιά του εξωτερικού που με το δίκιο τους λένε είμαστε κάθε μέρα εκεί, είμαστε και εμείς στην παρέα, είμαστε αποκλεισμένοι από τα δώρα που δίνεις γιατί δεν μπορούμε να στείλουμε στην SMS χέρα. Θα κληρωθεί δώρο, σπουδαίο δώρο, είτε είναι θερμές. Και όταν έρθετε στην Ελλάδα θα πάτε. Είτε είναι δώρα από την ηλεκτρονέτ, τάμπλετ, κινητό, αυτά. Γιατί θα κληρώσουμε Huawei κινητό τις προσεχείς μέρες. Θα δω τι θα είναι ή τραπέζια θα δούμε. Θα είναι δώρο μόνο για τα παιδιά του εξωτερικού που είναι σαν να είναι κάθε μέρα εδώ δίπλα μας, έτσι. 100% το λέω. Τους νιώθω πιο κοντά πολλές φορές από αυτούς που είναι χιλιομετρικά δίπλα. Καλημέρα σας. Ναι. Ναι, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Έλα, φίλε μου, τι κάνεις. Καλή σχολιά. Δόξα τω Θεώ. Το όνομά σου. Αποστόλης. Άσο, Αποστόλη. Πρώτη φορά παίρνω. Και τελευταία. Όχι, όχι. Τι ομάδα είσαι, Αποστόλη. Κάτι πολύ σημαντικό θέλω να το δω στο βλέμμα σου. Τι ομάδα είσαι. ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ, αγόρι μου. Προχώρα. Ξεκινήσαμε με το συνθηματικό και μπαίνεις. Για πες. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Σ' ακούω πολλά χρόνια. Ειδικά εκεί στις 8 το πρωί που ξεκινάς και κάνεις εκείνο το... Το μουρλό... Το γάτο τσακαλό καταπληκτικό φάτος που μπορεί να πει. Αυτό είναι απίθανο. Αγόρι μου. Δηλαδή όταν ακούω αυτό μετά μπορώ να κλείσω και το ραδιόφωνο. Δεν έχω πρόβλημα. Τα άκουσα όλα. Αγόρι μου, σε ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω. Πες μου. Λοιπόν, τον πήραμε το Μολέτο ή θα τον πάρουμε τώρα. Τι έγινε, είναι λίγο μπερδεμένο. Σήμερα θα ξεκαθαρίσει κατά πολύ μεγάλο ποσοστό. Θα έρθει δανεικός για 6 μήνες. Με το σκεπτικό, αναλύω το σκεπτικό, δεν λέω αν συμφωνώ ή όχι. Με το σκεπτικό ότι αφού δει πως είναι εδώ η κατάσταση, το καλοκαίρι και ο ίδιος ο παίχτης θα πιέσει την Ιντερνασιονάλ που τον έχει αποκτήσει από 1η Ιουλίου και μετά να παραμείνει εδώ για πολλά χρόνια. Ναι. Αυτό σκέφτονται. Μακάρι με την παρουσία του ο παίχτης αυτού τους 6 μήνες να μας κάνει να θέλουμε να μείνει για πολλά χρόνια και να εγώ μην είναι απλά διεκπαιρεωτής. Ένας καλός, πολύ καλός παίχτης. Εξαιρετικό. Αυτό δεν το συζητήσαμε καν. Βλέπεις, ό,τι συζητάμε δεν έχει να κάνει με την αξία του καθόλου. Μιλάμε για κορυφαίο στόπερ. Έτσι, το έχω πει εδώ και μήνες. Μακάρι να έρθει. Μα θα είναι πολύ δυνατή ενίσχυση. Αν το μυαλό του είναι εδώ, το ξαναλέω. Έτσι. Είναι σημαντικό αυτό που λέμε. Ήθελα να ρωτήσω και κάτι ακόμη. Βεβαίως. Ήμουνα κάπου βόρεια στη Θεσσαλονίκη χθες και είδα μία ταμπέλα που έγραφε αγκέχρημα. Αγκέχρημα. Ναι. Δύο γάμα και ήττα το χρήμα. Ναι.
Βρήκα, άνοιξα τα λεξικά, μπήκα στο ίντερνετ, δεν βρήκα τίποτα. Ναι. Τι σημαίνει αυτό, εσύ είσαι μορφωμένο παιδί. Μορφωμένο παιδί, αγκέχρημα, ε. Τι να σου πω τώρα, δεν την ξέρω τη λέξη. Το ξέρω δεν το ξέρω. Κέντρο βέβαια. Ναι, το εντάξει. Έδωσες το στίγμα. Μου έκανε εντύπωση ο τίτλος και το έψαξα να το βρω και δεν βρήκα τίποτα. Κάποιος ακροατής θα ξέρει, δεν μπορεί, έχουμε ποικιλία ανθρώπων. Αγκέχρημα, ε. Ναι. Μάλιστα. Δεν την ξέρω τη λέξη. Ακουστά την έχω, ξέρω που είναι. Εκεί, έχει... εκεί πάνω από το Σκορπιό δεν είναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Αλλά έχει δεν ξέρω. Ενδιαφέρον. Έχει καμία σχέση μήπως με ποικιλίες κρασιών, τίποτα τέτοια, ξέρω εγώ. Δεν γνωρίζω. Δεν βρήκα άκρη. Μάλιστα. Καλή σας μέρα, αγαπητέ μου φίλε. Να σε καλά. Να σε καλά, να σε καλά. Φιλιά πολλά. Αγκέχρημα. Τι σημαίνει αγκέχρημα. Φίλε, τηλεφώνημα για να ρωτήσεις τη λέξη. Ετυμολογία, λεξικό. Αγκέχρημα. Περίμενε. Πάμε, πάμε στη γραμμή. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, Κώστα. Καλώς το παιδί. Καλώς το παιδί. Βαγγέλης Κατερίνη. Γεια σου, ρε Βαγγέλη, καλώς την πιερία! Έλα! Άντε, ρε Κωστάκη. Λοιπόν, δώσε την πληροφορία στο φίλο. Είναι Άγγελος Χρήστος Μανώλης. Ήταν τρεις συνέτεροι στο μαγαζί. Ναι. Γι' αυτό. Ναι, ρε. Σοβαρά μιλάς. Άγγελος Χρήστος και Μανώλης. Και βρήκε το αγκέρημα. Βεβαίως. Ωραία σκέψη, ρε. Πολύ ρε, πρώτη. Τι γίνεται, ρε. Λοιπόν, μάλιστα, πάμε πάω κάρα μου πρωτάθλημα να είμαστε πρώτοι δυνατοί. Ενωμένοι. Πάντα. Πάνω απ' όλα. Αυτό έχει πάντα σημασία. Λοιπόν, έλα, ο κόσμος έστρωσε, η ομάδα έστρωσε 14 παιχνίδια, 14 νίκες. Τέλος, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Ναι. Αυτό μας ενδιαφέρει, το λέω συνέχεια, για αυτούς που φορούν τη φανέλα. Ότι είναι 14 μάτς μακριά από την αθανασία. Μακριά πάντα από ναι το να γράψουν παντοτινή ιστορία. Είναι απλά τα πράγματα. Έγινε. Ξεκάθαρα. Λοιπόν, χαιρετάω, πάμε για δουλειά. Φιλιά πολλά, να είσαι γερός. Φιλιά στην πιερία. Φιλιά. Πάμε. Καλημέρα σας. Τελειώσα. Α, φεύγουμε. Φεύγουμε. Κάτσε, τι. Τι. Ήρθες. Σόρμπα, αγοράκι μου, τι κάνεις. Καλημέρα. Όλα εντάξει. Όλα καλά. Είναι υγιές να διαφωνούν άνθρωποι που μπορεί να εργάζονται και στο ίδιο site. Επειδή χθες μπήκα και είδα. Είναι πολύ υγιές αυτό. Είναι πολύ φυσιολογικό και σημαίνει ότι δεν έχουν όλη την ίδια άποψη. Είναι πολύ ωραίο να υπάρχει διαφωνία. Λέω εγώ τώρα, σωστά. Αλλάζει η Κώστα το σκηνικό. Τι, όλοι πρέπει να πιστεύουμε το ίδιο. Ο ΠΑΟΚ δίνει 800 χιλιάρικα ναι, ναι, να πάρει για 15 μέρες το Μολέδο. Για 15 μέρες! Έχω προσφορά από Τριανδρία για 10 μέρες. Έχω προσφορά από Τριανδρία για 10 μέρες. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λέω, επειδή χθες άλλο έγραψε ο Γρηγόρης, άλλο έγραψε ο Δημήτρης. Είναι πολύ υγιές να γίνεται αυτό. Έτσι, ξεκάθαρα νομίζω. Λοιπόν, αγκέχρημα. Τι σημαίνει αγκέχρημα. Περίμενε τώρα, δεν θα φύγω άμα δεν το δω. Με το άγγιγμα δεν νομίζω ότι έχει καμία σχέση, έτσι. Δεν μου βγάζει τίποτα εδώ, φίλε. Δεν μου βγάζει τίποτα. Αγκέχρημα. Πιθανό βέβαια απλά να ήθελε να κάνει διαφήμιση ο φίλος. Έτσι νομίζω και το κατάφερε κιόλας. Αλλά οκ. Okay, εντάξει. Και αυτό θεμητό είναι. Δεν πειράζει. Όμορφα και ωραία. Λοιπόν. Δεν βγάζει τίποτα. Θα το βρούμε όμως, θα σας το πω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θέλω να σας υπενθυμίσω οτιδήποτε έχει σχέση με το αυτοκίνητό σας. Auto Care. Λαμπράκι 33. Έχουμε δύο γραμμές ακόμα. Έρχομαι. Λαμπράκι 33, χιονοκουβέρτες, χιονοαλυσίδες, spike spider, κουκούλες, καλύματα, υλοκαθαριστήρες, τα πάντα όλα. Ο Νούλης εκεί στη Λαμπράκι 33, χρόνια εμπειρίας. Auto Care. Περάστε τη βόλτα πηγαίνοντας για τον ναό, αριστερά είναι, εκεί στη Λαμπράκι. Ό,τι θέλετε για το αυτοκίνητο, τα πάντα. Από αρωματικό δεντράκι μέχρι χιονοαλυσίδα και χιονοκουβέρτα. Καλημέρα σας, τελευταία γραμμή. Κάερε, στάφερ με. Καλώς το παιδί! Επιτρέπετε να έχει σήμα, επιβάλλεται να το ακούμε κι εμείς. Ζούμε σου λέμε. Έτσι. Και όλα τα καίμε. Κουφάλανε αυτοί, θα παρακαλάς για ένα ευρώ να πουλήσεις ένα παίκτη, ρε. Δεν τρέπεσαι λιγάκι, ρε. Εκεί θα πεθάνεις από την πείνα, ρε. Θα πεθάνεις από την πείνα, θα τον παρακαλάς. Θα πεις στον γάβρο παραμάσκα να κέτριγες. Τα ψεύτικα, είδες, τα καλιάσματα. Λοιπόν, αυτό, άκουσε Παύλε μου, μια κουβέντα. Πέρασε,
αγκίχρημα θα πει, ακούμπησε, το άγγιξε, το στρίμα ήταν πολύ μακριά. Βγάλε το μάγο, βγάλε το μάγο της χαλάστρας, βγάλε το μάγο της χαλάστρας να σου πει τι θα πει αγκίχρημα. Υπήρχε στη Νεάπολη ένα αγκιόχραμα. Άλλο αυτό, τώρα ένα θα μπλέξαμε. Ο κορυφαίος στον Άσφη και είπε, Άγγελος λέει Χρήστος Μανώλης, ήταν λέει τρεις συνέτεροι και βγάναν το αγκέχρημα. Δεν γίνεται αυτό. Ναι, καλά, τον άκουσα. Όχι. Κάνω γυμναστήριο και τώρα αγόρι τα άνοιξα. Αγόρι μου. Συγκλονιστική εκπομπή σήμερα. Πολιτισμική κληρονομιά. Όλα τα ακούτε στο zoomusu.gr. Μπαίνετε, ηχογραφημένη εκπομπή. Αγγίζει το χρήμα και είναι πολύ μακριά. Και είναι πολύ μακριά. Το αγγίζει και δεν μπορεί να το πιάσει. Έτσι όπως έγινε. Αγόρι καλή μου. Καλή συνέχεια. Φιλιά, πριν φύγει, δώσε λίγο από το 1 μέχρι το 28 να δώσουμε το τραπέζι. Το 7 του Ζαγοράκη, ένα νούμερο. Το 7 του Ζαγοράκη, ένα νούμερο. Φιλιά, γεια σου Παυλούκο. Γεια σου Παυλούκο, να είσαι γερός. Να είσαι γερός. Λοιπόν, για το τραπέζι στο Όλα στα Όρθια. Ο 6993 σε 33 λύγει το νούμερό του, κερδίζει το τραπέζι. Χωρίς επίθετο τίποτα. Καλημέρα, βάλε με στην κλήρωση. Εσύ είσαι φίλο τυχερός, θα σε πάρουμε τηλέφωνο, να στείλουμε το όνομά σου στο Όλα στα Όρθια. Κυρίες και κύριοι, φτάνουμε στο τελείωμα μιας ακόμα εκπομπής πολιτισμικής κληρονομιάς για τις επόμενες γενιές. Μένετε συντονισμένοι, έρχονται τα τρία παλικάρια μας, έρχεται η Τρόικα του Λίμπερο. Εδώ είχα στην κονσόλα κορύβαντα αένα ο ανιδιοτελή τον Σωτήρη Δασκαλάτσι. 24 ώρες στο μικρόφωνο, Zoom σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Μην ξεχνάτε, Τέντα Home, ό,τι θέλετε σε τέντα, μπαμπάς και γιος Κατουρτζίδης, χρόνια εμπειρίας. Φυσικά μην ξεχνάτε Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Καρμάνκιο, υπέροχες γεύσεις απέναντι το Μασού της Ελευθέρια, 705-750 Δηληβεριά και βέβαια Καλόε, η νούμερο 1 εταιρεία αλόης που έβγαλε τώρα την αλόη με μύρτιλο, με blueberry που λένε, ειδικά για το στομάχι σας, για την ευεξία σας, για την παλινδρόμηση, ειδικά για το ζάχαρο, για τους διαβητικούς, με ένα φοβερό εργαλείο για τον οργανισμό σας. Τηλεφωνείτε στο 2312-200-500 για να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε τα θέματά σας. 49,90 οι δύο φιάλες και 20 ευρώ δώρα. Για να δω τι λέει εδώ. Τα φιλιά μας στην Αυστραλία. Γεια σας παιδιά, τη Μερβούρνη, στο Σίδνεϊ. Τα φιλιά μας. Γεια σας, Ζουμουσού λέμε και κάθε πίκρα και με. Bye, 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 bye.